Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε, όπω ήδη πληροφορηθήκατε, θα συνεχίσουμε το θέμα τη προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εκτό από το ενδιαφέρον που δείξατε στον αέρα με τα τηλεφωνήματά σα, πάρα πολλοί μου είπατε να το συνεχίσουμε έστω για, για απόψε, για σήμερα. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, τέτοια θέματα όπω η ναυτιλία, όπω η τεχνολογία τη ναυτιλία και όλα αυτά τα σχετικά, δεν, δεν, τελειωμό δεν έχουν σε μια, σε δύο ή σε δέκα εκπομπέ. Α πούμε σήμερα μερικά πράγματα συμπληρώνοντα και απαντώντας και σε κάποια ερωτήματά σας. Ε, είπαμε για τον νέαρχο και σας έλεγα ότι, σας έλεγα ότι ο νέαρχος διεπίστωσε ότι κάποιοι ναυτικοί ήταν ακατάλληλοι εντελώ, δεν έκοβε το μυαλό τους και τους απεβίβασε στη στεριά και πήρε άλλους εφιέστερους. Και σας είχα διαβάσει τη σειρά αυτή. Μου είπαν λοιπόν πολλοί φίλοι, είναι και μια σειρά βέβαια, να το πούμε πάλι, γιατί πραγματικά είναι χαριτωμένο Είχαμε πει λοιπόν και των ναυτέων όσοι εν το έργο βλακεύει είναι το τον νεάρχο και από αυτούς τους ναύτες όσοι για τέτοια δουλειά φαινόταν βλάκες του νεάρχου τούτου μεν πεζή άγιν Λεωνάτο έδωσεν Αφού λοιπόν του απειβίβασε και με τα πόδια του έστειλε, του τους παρέδωσε στο Λεωνάτο. Αυτό δε από του Λεωνάτο στρατιωτών συμπληρεί των ναυτικών. Και αυτό λοιπόν ο Λεωνάτο συμπλήρωσε το ναυτικό με δικού του στρατιώτες οι οποίοι φαίνεται να ήταν οι εφέροντο τουλάχιστον πιο ευφύης. Ε, θα δούμε τώρα αν ήταν και πιο ευφύης στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, και όταν λέμε, πράγματι δεν προλάβουμε να πούμε για τον Νέαρχο, αλλά άλλη φορά θα τα πούμε, αλλά έτσι μια-δυο ερωτήσει που μου κάνανε, Κάποιοι από του τηλεθεατέ, ε, όταν λέμε το ταξίδι του Νέαρχου, περίπου τη Συνδική και όλα αυτά τα σχετικά, μιλάμε ε, για 1800 πλοία. Δηλαδή, ο στόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Είχε ένα ασύλληπτο μέγεθο ακόμα και τα, με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω αν και σήμερα, και σήμερα μπορεί να συγκροτηθεί πολεμικό στόλο με 1800 πλοία. Τότε ο Νέαρχο είχε τόσα πλοία και 5.000 ναυτικού. Και όπω είπαμε και πριν, του εμπειρότερου και του καλύτερου. Και μάλιστα σε αυτή την περιγραφή ε, σώζεται και μια λέξη. Υπάρχει, μάλλον, απλώ διασώζεται σήμερα, υπάρχει μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Ε, στην εκστρατεία εκείνη υπήρχε και μια ειδικότητα, οι λεγόμενοι προβληματιστέ. Τι θα πει προβληματιστέ, όταν ο στρατηγό, εν προκειμένου ξέρω εγώ τι, ο Λεωνάτο, ήθελε να ξέρει τι απόσταση πρέπει να διανύσει το στράτευμα για να φτάσει στον τάδε στόχο, στην τάδε πόλη, Έστειλαν ειδικευμένου στρατιώτε, οι οποίοι πήγαιναν πρώτων στρα... στρατευμάτων, δηλαδή βημάτιζαν πρώτων στρατιωτών των κανονικών, ήταν προβηματιστέ και μετρώντα το άνοιγμα του, του, του βήματο και ξέροντα πόσα βήματα κάνανε. Γυρνώντα πίσω, λέγανε τόση είναι απόσταση. Αυτοί λεγόταν προβηματιστέ. Του βηματιστέ αυτού θα του δούμε και λίγο παρακάτω σε μια καταπληκτική ανακάλυψη που έχει να κάνει με την αστρονομία. Θα μου πείτε, βηματιστέ και αστρονομία, πώ εξηγείται. Όλα εξηγούνται στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Προ τη στιγμή να μείνουμε σε αυτό και ένα ακόμα που με ρωτήσατε και να κλείσουμε με αυτό τον αρχό επί του παρόντο. είπαμε προχθέ έτσι πολύ γρήγορα και στο τέλο βιαστικά ότι είδαν για πρώτη φορά στη ζωή του φάλαινε τεράστια δηλαδή κήτη και προφανώς κάποια από αυτά θα ήταν μεγαλύτερα και από τις τριήρες. Και καταφοβήθηκαν οι ναυτικοί και πώς το, και πώς το περιγράφει ο Στράβων. Λοιπόν, τους το παλαιότεροι που πέρασαν από εκεί για αυτά τα κήτη, διότι προσδοκία μάλλον ή κίνδυνος υπήρχε της, αλη, της αληθέση. Δηλαδή πολύ περισσότερος ήταν ο φόβος για αυτό που περίμεναν παρά η πραγματικότητα. Ίσως ήξερε ο Στράβονα ότι αυτά τα ζώα, δεν, τα κήτη δεν επιτίθενται στα πλοία. Λοιπόν, το δε μάλιστα ταρά των φυσιτήρων μεγέθη ρούνα περγαζομένων αθρώων ε, και ιδίω με τεράστιου φυσιτήρε πετούσαν νερά και αχλήν εκ των φυσιτήρων. Αχλή είναι η. Ο αφρό, δηλαδή το νερό αναμειγμένο με αέρα. Πετούσαν δηλαδή τεράστιου πίνακε νερού, πίδακες νερού και, και αχλή και αέρα μαζί. Ε, ώστε και τα πρόποδον μέρη μη οράσθε. Έτσι ώστε οι ναύτε, οι ναυτικοί και τα μέρη που ήταν μπροστά στα πόδια του, δηλαδή εννοεί σε μικρή απόσταση, ούτε και αυτά μπορούσαν να τα δουν. Δηλαδή καλυπτόταν το μπρο μέρο τη θάλασσα, μπροστά από το πλοίο, από αυτό το, το νεφο που πετούσαν ε, οι πίδακε των φαλενών επί οι καθηγεμόνες του πλού. Έτσι λοιπόν η, η των πλοίων αυτών λοιπόν δε διότων ταύτα των ανθρώπων επειδή οι άνθρωποι φοβούνταν αυτά τα θεριά που βλέπανε την δε αιτίαν ουχ ορόντων και δεν μπορούσαν να δουν μπροστά τους πώς γίνεται αυτό το, το πράγμα εμείνησαν ότι θηρία είναι Έστειλαν ε, πληροφόρηση στα πληρώματα ότι μη, είναι ζώα αυτά. μη φοβάστε, είναι ζώα, θηρία. Τάχα δε και δήθεν, αυτά τα λέγανε οι πλοίαρχοι στα, στα, στα πληρώματα, τάχα δε απαλάτητο σάλπιγγο, ακούσαν τα κεκρό του και τάχα θα γλίτωναν από αυτά εάν με δύναμη φυσούσαν τις σάλπιγγε του, του πλοίου και κάναν τρομερό θόρυβο. Εκ τούτου νέαρχος, τες ναυσί επήγε, έτσι λοιπόν ο νέαρχος οδήγησε τα πλοία και άμα τα σάλπιγξιν εφόβη, τα θηρία έδινε. Το έδινε με ύψιλον βέβαια. Και όταν λοιπόν τα φόβιζε με τις σάλπιγκες, τα θηρία, ε, ε, πώς λέμε δίτης, έδινε, δηλαδή μπαίνανε μέσα, χανόταν, μπαίνανε μέσα στο, στον ωκεανό και χανότανε. τα εφαίνε το καταπρίμναν και μετά πια τα βλέπανε πίσω από το πλοίο, στο πίσω μέρο του πλοίου, ώστε ναυμαχία σαν αγωνία παρέσχε, αλλά αυτή κα, αφίστατο. Αλλά πια δεν φοβούνταν να με αυτά τα, τα θαλάσσια τέρατα και βρισκόταν σε απόσταση. Αυτό το ταξίδι του Νεάρχου είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε εκείνη την περιοχή και σας είπα και την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα, ότι αξίζει τον κόπο. Κάποια στιγμή, όχι σήμερα, για να μην διακόψουμε έτσι ε, τον ρου της τεχνολογίας των πλοίων αυτών, γιατί θα δείτε, θα δείτε μια τεχνολογία απίστευτη. Απίστευτη. Που, που... καλά, θα, θα το δούμε μετά. Η διεσόμαση που λέμε. Βέβαια, σε αυτές τις περιοχές υπήρχε ναυτιλία από τότε. Υπήρχε ναυτιλία. Ήδη οι αρχαιολόγοι και ιδίως η ενάλλιος αρχαιολογία που είναι μια μορφή αρχαιολογίας των τελευταίων χρόνων και στον Ινδικό ωκεανό, ε, βρίσκει ναυάγια, βρίσκει στοιχεία γενικά που δείχνουν ότι υπήρχε μια ε, ναυσιπλοεία εκεί πέρα. Και πολύ πρόσφατα βρέθηκε ένα ε, ναυάγιο εκεί, σχεδόν ακέραιο, <coughs> σχεδόν ακέραιο. Και δείτε την είδηση στον τύπο. Ε, να δούμε από εκεί πέρα την είδηση. Λοιπόν, βρέθηκε ένα ναυάγιο έξω από την Κίνα, ενό αρχαίου πλοίου, στο οποίο βρέθηκαν οστά διαφόρων ζώων. Πάρα πολλών ζώων. Και μάλιστα, να μην το διαβάσουμε τώρα το, την, αυτήν την είδηση από τι προχθεσινέ, αν όχι προχθεσινές, πριν 10 μέρε, εφημερίδε. Ε, βρέθηκαν οστά από όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Πράγμα που σημαίνει κατά τους αρχαιολόγους της Κίνας, και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή, ότι είχαν και την και την προηγμένη ας πούμε ναυτιλία της, τη, μεταφορά μεταφοράς ζώων. Γιατί δηλαδή, ξέρετε αυτό είναι και επικίνδυνο φορτίο και ανέλεκτο και μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στο πλοίο. Και όμως χιλιάδες χρόνια πριν φαίνεται να γινόταν τέτοια διαμετακόμιση. Το δε περίεργο σε αυτό το ναυάγιο που, που, που εντόπισαν οι αρχαιολόγοι τη Εναλίου, ας πούμε, των υποβρυχίων αυτών ερευνών, ποιο είναι το παράξενο, δείτε το ποιο είναι το παράξενο. Ενώ βρέθηκαν όλων των ειδών τα οστά, αυτό που πρέπει περιπλέκει τις έρευνες του Λιγιού, είναι η περιοχή, είναι το γεγονός ότι στο Ναυάγιο υπάρχει παντελή απουσία ποντικιών. Εάν αναλογιστούμε ότι στην αρχαιότητα και όχι μόνο, τα ποντίκια ήταν ο μόνιμος σύντροφος των ναυτικών στα πλοία. Ας πάρουμε την εικόνα. Βρέθηκαν λοιπόν όλων των ειδών τα οστά, τα οποία ταυτοποιήθηκαν πια σήμερα με τις μεθόδους που υπάρχουν, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένα οστούν ή οστάριον μικρό ποντικιού. Και αυτό παραξένευσε τους αρχαιολόγους όπως βλέπετε ε, και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να δοθεί κάποια εξήγηση. Τώρα βέβαια το να υπήρχε τόση καθαριότητα εκείνα τα χρόνια και τόσα μέτρα ξέρω εγώ και να μην υπήρχαν πουντίκια και αυτό παράξενο είναι αλλά όπως βλέπετε και στην είδηση εκείνο σωστό, χαρακτηριστικό των χρόνων εκείνων ήταν τα πουντίκια. Γιατί, γιατί τα πλοία κυρίως, κυρίως μετέφεραν, θα έχετε ακούσει τη λέξη, Πλοία σιταγωγά. Τα πλοία κυρίω μετέφεραν στάρι. Γιατί όλε οι περιοχέ στην αρχαιότητα δεν φτιάναν στάρι, όπω και σήμερα δηλαδή. Ε, οι σιτοπαραγωγές λοιπόν περιοχέ τότε τη λεκάνη τη Μεσογείου κάναν και εξαγωγή του σταριού. Αυτά λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, στάρια και τέτοια, είναι απολύτω κατάλληλα για τροφή τέτοιων τροκτικών και ήταν η πληγή αυτή των πλοίων, τα ποντίκια. Και μάλιστα μέχρι πρόσφατα. Ίσως ακόμα και τώρα, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά πάντως πολύ πρόσφατα θα είδατε πως όταν τα πλοία είναι παραβεβλημένα, που λένε στη ναυτική γλώσσα, δηλαδή έχουν κολλήσει πια στο κρυπίδωμα και έχουν δέσει με κάβους, στα... mm. οι καβοδέτες, δηλαδή οι εργάτες που παίρνουν το σκηνή και το δένουν κτλ, θα είδατε ότι σε αυτούς τους κάβους που συνδέουν το πλοίο με τη στεριά και το ασφαλίζουν να μην κουνιάται δεξιά-αριστερά... Αυτοί οι κάδοι έχουν κάτι μεταλλικά ελάσματα σε κάποιο σημείο του που εμποδίζουν τα ποντίκια να περπατούν από τη στεριά και να πηγαίνουν απάνω στο πλοίο. Τόσο δηλαδή συνηθισμένο πράγμα είναι. Και μάλιστα, και μάλιστα βέβαια, θα, βέβαια κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό το ερώτημα. Ναι, πρόβλημα, ερώτημα είναι. Αλλά μέχρι να λυθεί το ερώτημα, απλώ να σα θυμίσω ότι τόσο σύνηθε ήταν αυτό στην αρχαιότητα. Ο λιγότερο ίσω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν, τόσο σύνηθε που το επίθετο αυτό, ναυτικός δηλαδή, δόθηκε στο ίδιο το ζώο. Δηλαδή, ε, αυτό που λέμε σήμερα εμείς ποντίκι, το ζώο. Αυτό στην αρχαιότητα, όπως ξέρετε, λεγόταν εμείς, με ύψιλον. Και μέχρι σήμερα σώθηκαν οι λέξεις ε, μειοκτονία, όταν φωνάζουμε καμιά φορά ένα συνεργείο και ξέρω εγώ τι, μειοκτονία. Λεγόταν εμείς. Ε, στην χώρα μας, στην αρχαία Ελλάδα, ξέρανε κάτι ποντίκια μεγάλα αυτά που βλέπαν στους αγρούς. Αυτά που ενδεχομένω και σήμερα καμιά φορά και καταστρέφουν και υπογείω ρίζε και τέτοια που βλέπουμε και σήμερα, τα μεγάλα ποντίκια. Αυτή λοιπόν, επειδή εμφανιζόταν στην άρουρα η γη, το χώμα, η γη λέγεται, το χωράφι λέγεται άρουρα. Εξού και το, αν έχετε ακούσει και τη φράση, για έναν υποτιμητικά βέβαια, αυτό είναι άχθο αρούρη. Δηλαδή Βάρο τη γη, αυτό είναι άχρηστο άνθρωπο. Τζαμπαζί. Άχθος αρούρη. Η άρουρα τη Αρούρης στα αρχαία. Λοιπόν, ε, αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι μεγάλοι ποντικοί, που επειδή ζούσαν στην άρουρα, του ονόμασαν αρουραίου. Δηλαδή, μη, μη αρουραίο. Δηλαδή, ποντίκι που, που, που βρίσκεται στη στεριά. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ιδίω μετά τους πρώτους απικισμούς, όταν ερχόταν πίσω τα καράβια από άλλες χώρες μακρινές και τέτοια, βλέπανε ότι κουβαλούσαν πίσω κάποιους μυς, κάποιους μυς, αυτούς που παρεξενεύτηκαν οι Κινέζοι που δεν υπήρχαν, κουβαλούσαν κάποιους μυς πολύ μικρότερους, πολύ μικρότερους που δεν είχαν καμία σχέση με τους αρουραίους μυς. Επειδή αυτοί οι μυς ή αυτό ο μη, ο ένα τέλο πάντων, ερχόταν από τη θάλασσα μακριά. Η θάλασσα στα αρχαία είναι πόντο, όπω ξέρετε, στον Όμηρο κτλ. Αυτό ο μη ονομάστηκε σε διάκριση από τον άλλον ποντικό μη. Δηλαδή θαλασσινό μη. Ο ένα λοιπόν ήταν αρουραίο μη και ο άλλο ήταν ποντικό μη. Θαλασσινό δηλαδή. Με την πάροδο βέβαια των αιώνων, όπω πολύ συχνά συμβαίνει και καμιά φορά έτσι θα μιλήσουμε και για αυτό το φαινόμενο, έφυγε το ουσιαστικό τελείω και σήμερα ε, έτσι μόνο του χωρίς άλλο συνθετικό ή άλλη έννοια δεν λέμε τη λέξη εμείς και έμεινε το επίθετο ως ουσιαστικό δηλαδή ο αρουραίος, ο ποντικός, η γέμισε ποντίκια, η, η αποθήκη το ένα το άλλο. Οι λέξεις αυτές λοιπόν προέρχονται από αυτήν την ιστορία ακόμα για να δείτε πως σιταγωγά πλοία διέσχιζαν το Αιγαίο να δούμε κάτι, ένα δυο πραγματάκια τελείως άγνωστα, αλλά πάρα πάρα πολύ χαριτωμένα. Ε, ο, όταν ο Ξέρξης κατέβαινε προς την Ελλάδα, πέρασε τα στενά, έφτασε στην Άβυδο εκεί πέρα πάνω, Χαλκιδική δεν ξέρω ακριβώς πού, τα στρατεύματά του πιάσαν, ο στόλος του συνέλαβε δυο ελληνικά πλοία, ελληνικά πλοία γεμάτα στάρι ή αξιωματικοί, η αξιωματική του του είπανε να τα βυθίσουν αμέσω, διότι είναι εχθρικά. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει ο πολύ για αυτό το περιστατικό. Για δείτε τι λέει και θα το δούμε και από εκεί, για αυτό το περιστατικό. Και πώς το λέει ακριβώς. Λοιπόν, να το δούμε λίγο από εκεί πέρα, να το βλέπετε κι εσείς. Ξέρξης, εναυλόχη περιάβηδων είχε το στόλο του στην Άβυδο. Ε, Σιτιγέ νίες ελληνικέ, ε, κάποιες, κάποια καράβια ελληνικά, παραπλέουσε, αλίσκονται υπό των βαρβάρων. Ενώ έπλαιναν σε αυτή την περιοχή, καταλαμβάνονται από τους βαρβάρους. Βαρβάρους εννοεί τους στρατιώτες του, του, του Ξέρξη. Τις μεν διέδοξε, καταδίσε τα σολκάδας αυτής ανδράση. Σε αυτούς λοιπόν τους αξιωματικούς του ναυτικού φάνηκε σωστό να βουλιάξουν τα καράβια αυτά μαζί με τα πληρώματα. Ξέρξης δε του αντίον. Ο Ξέρξης όμως, αντίθετα, ήρετο, πίπλητε, ρωτούσε πού πλέετε, φυσάντων ε στην Ελλάδα, αφού αυτοί απήντησαν ότι πάμε στην Ελλάδα, και εμείς έφη εκεί σε. Και εμείς εκεί πάμε, υποξέρξεις. Ώστε ο σύτος της αγόμενο αγόμενος ημέτερος εστίν. Έτσι ώστε τα στάρια αυτά που κουβαλούν, αυτά τα καράβια, ουσιαστικά δικά μας είναι. Άπειτε δι, αφήστε τους λοιπόν. Ταύτα οι σωθέντες απαγγείλαντες της έλυσιν, ου μικράν έκπληξιν αυτής παρέσχον. Αυτά λοιπόν το, το επεισόδιο διηγηθέντες οι Έλληνες ναυτικοί στους Έλληνες που ήρθανε προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη. Ο μικρά έκπληξη είναι αυτής. βεβαίως Βεβαίω, ο μετά δεν ήταν και τόσο εύκολο ούτε τόσο όπω λέει εδώ πέρα. Αλλά εν πάση παιδιώς, εδώ ακόμα δεν είχε αρχίσει κάθοδος προς τα κάτω. Και θα προσέξετε μια λεπτομέρεια σημαντική για άλλο τελείω θέμα. Ε, <κοίλυκες> <κοίλυκες> λένε οι ναυτικοί αυτοί απαντούν στον Ξέρξη και λένε φυσάντων αυτών στην Ελλάδα, και το λέει και παρακάτω. Δηλαδή δεν λένε πάμε στην τάδε πόλη, πιθανώς να πηγαίνω στην Αθήνα, όπου λένε στην Ελλάδα. Και είναι αυτό που κατά καιρού, μιλώντα για άλλα θέματα, για τον ελληνισμό, για την προϊστορία και όλα αυτά, ότι υπήρχε απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει μια Ελλάδα. Δεν είναι η πόλη. Α ήταν κάθε πόλη και κράτο, α ήταν κάθε πόλη με διαφορετικό βασιλιά. α ήταν διαφορετική στρατηγική και πολλέ φορέ σκοτώνονταν οι πόλει μεταξύ του. Βλέπετε αυτό που σα έλεγα και εγώ. Το λέμε, βέβαια, δεν, δεν, δεν φαίνεται να αμφισβητείται από κανέναν ότι υπήρχε ε, το όμεμον που λένε, το ομόγλωσσο, το όμεμον. Πάμε στην Ελλάδα. Και το δέχεται ο Ξέρξη και δεν ζητάει περαιτέρω ε, διευκρινήσει. Ε, και μια που ρωτήσατε για αυτά τα, τα στρατηγήματα, να πούμε ένα-δυο παραδείγματα έτσι που μου φαίνονται πάρα πολύ χαρακτηριστικά και πάρα πολύ ε, χαριτωμένα. Ε, για να δούμε. Στη σελίδα των στρατηγημάτων αυτών, την, για να τη βρούμε τη σελίδα, για να το βλέπετε κι εσείς από εκεί, γιατί αυτά είναι τόσο δυσέβρετα αυτά τα βιβλία, που πραγματικά αξίζει να τα βλέπετε από εκεί. Ένας λοιπόν, ε, διότιμος, ναύαρχος, είχε δέκα πλοία. Και οι αντίπαλοι του οι απέναντι, οι λακεδαιμόνοι, είχαν και αυτοί δέκα. Αλλά οι λακεδαιμόνοι φοβόταν να τα βάλουν με το διότιμο, γιατί φοβόταν την εμπειρία των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι πράγματι κυριαρχούσαν στο Αιγαίο και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, θα πούμε για τι κληρουχίε, θα πούμε για πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το Αιγαίο. Αλλά προ στιγμή θυμηθείτε ότι ο Διότιμο ε, ήθελε να εμπλακεί σε ναυμαχία, αλλά φοβόταν η Λακεδαιμόνη. Διότιμο, για να, να του βάλουμε λίγο εκεί. Διότιμο, δέκα ναυ έχουν ανθόρμη Λακεδαιμονή. Ο Διότιμο λοιπόν, έχοντα δέκα πολεμικά πλοία, ευρίσκεται απέναντι ορμούσε, ορμό, στη στην ναυτική ορολογία δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στη λαϊκή γλώσσα, επιτίθεμε. Ορμό σημαίνει είμαι στον όρμο, δηλαδή σταματημένο. Ε, ήταν σταματημένο ο στόλο απέναντι των 10 πλοίων απέναντι στου Λακεδαιμονίους. τα ίσα ναυ έχουσιν, οι οποίοι είχαν και αυτοί 10 καράβια. Η μεν, ουκ εθάρουν συμβάλιν, η... Ε, οι... Οι Λακεδεμόνοι, λοιπόν, δεν τολμούσαν να συγκρουστούν τα σατικά σε εμπειρία δεδιώτε, φοβούμενοι την, α, την εμπειρία των, των Αθηναίων ε, ναυτικών. Ο Δε, ο Διώτιμο τώρα, ο Δε, του ταρσού των Τριήριων Εξελών, ο διότιμο λοιπόν, αφού αφήρεσε τα κουπιά από τι Τρίε, ταρσό είναι το κουπί στα πολύ παλιά ελληνικά, του δε ταρσού των Εξελών, ζεύξα προ Αφού έφερε αναδύο της τη τη μια δίπλα στην άλλη, τι έδεσε μεταξύ του, τα αιστεία τη μια επαράμενος και υψώνοντα τα πανιά μόνο τη μια τρίερη, εννοείται από τι δεμένε δύο-δύο, υψώνοντα τα πανιά μόνο τη μια τρίερη, ει το πέλαγο ανοίγετο, ανάγομαι θα πει, πηγαίνω στο πέλαγο. Λακεδαιμόνιο, έψιλον, βλέπετε ένα έψιλον, πέντε δηλαδή ιστίων φαινομένων, η λοιπόν Βλέποντας μόνον πέντε πανιά, πέντε ναύς είναι νομίσαντες, νόμισαν ότι είναι πέντε τα πλοία όλα και όλα, καταφρονίσαντες έπλευσαν. Και αφού έτσι οι περιφρονητικά σκέφτηκαν για τον αντίπαλό τους, όρμηξαν απάνω του. Διότιμος τα ζεύγματα λύσα, ο Διότιμος όμως, λύνοντας τα, τα δεσμά μεταξύ των δύο πλοίων, επιρρήψας εναντίης εμβαλών γιώτα, όπως βλέπετε, ναυσί όρμηξε στους αντιπάλους του, ρίχνοντας τη μάχη δέκα πλοία. <coughs> <coughs> Προσούσες της Αττικής Επιστήμης και βοηθούσεις, και αυτό που λέγαμε πριν της εμπειρίας της, των Αθηναίων, τα σμέν έξι των λακωνικών κατέδισεν, έξι πλοία των λακώνων κατεβήθησε, τα σδε τέσσερας έλαβεν αυτάνδρους. Τις υπόλοιπες τέσσερις τις κατέλαβε μαζί με τα πληρώματα. Εδώ λοιπόν είχε πολλά πλοία, ας την πάρουμε την εικόνα, εδώ είχε πολλά πλοία ο, ο Διότιμος και ήθελε να τα εμφανίσει λιγότερα για να ξεγελάσει με αυτό το κόλπο όπως είδαμε τους Λακεδαιμονίους. Κοιτάξτε τώρα την αντίθετη περίπτωση. Για να δούμε την αντίθετη, την αντίθετη περίπτωση. Κάποιος άλλος ναύαρχος, ονόματι Τίνιχος, ήθελε να ξεγελάσει τους αντιπάλους του δείχνοντας περισσότερα πλοία με στη νύχτα ότι έχει. Πώς το έκανε αυτό. Για δείτε λίγο πώς το έκανε. Τίνιχος, θεοδοσίας της εν πόντο πολιορκουμένης υπό των πλησίων τυράννων, ο Τίνιχος λοιπόν ενώ βρισκόταν ε, στην πόλη θεοδοσία που πολιορκείτο από τους τυράνου, ε, τους, ε, τους, ε, τους γειτονικού και κινδυνεύουσις αλώνε και, ενώ, και κινδύνευε να αλωθεί, να καταστραφεί, την πολιορκία έλυσε. Πώς κατάφερε, Έλυσε λοιπόν την πολιορκία ορμηθίσμεν εξ Ιρακλίας Νυή στρογγύλη και τρίρη μια, ξεκινώντα με ένα στρογγυλό πλοίο και μια τρίρη, δεξάμενο δε, δε στρατιώτα, όσου ιούνται ειν, και τι φόρτωσε όσο στρατιώτε πιο πολύ μπορούσε, και σαλπιγκτά τρει και σκάφα ή μονοξύλους και σχεδίε μονόξυλα φόρτωσε απάνω στο πλοίο. Γιατί τα φόρτωσε αυτά, ε, και, ή μονοξύλους, εκάστην ένα άντρα δέξαστε δυναμένη, και, και, και κανό μονόξυλα, εκ των οποίων το καθένα μόνο έναν άνδρα μπορούσε να σηκώσει. Νικτός επιπλεύσας και κατά τη διάρκεια τη νύχτας λοιπόν πήγε εκεί πέρα. Και τι έγινε κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Και τη πόλεως εγγύ γενόμενος εξελών τα σκάφη, τα σκάφα, ε, βγάζοντα από το πλοίο και σμπρώχνοντα στη θάλασσα τα, τα, κανό αυτά, τα μονόξυλα, εμβιβάσα εκάστη σαλπινκτίν ένα, και αφού έβαλα πάνω σε κάθε μονόξελο έναν σαλπικτή, συνέταξεν αποσχώντα αλλήλων διάστημα σύμμετρων, τους διέταξε να πηγαίνουν αφήνοντα μεταξύ του ένα αρκετό μεγάλο και συμμετρικό διάστημα, διαδεξαμένου σημαίνει παραλάσσοντα τις χρόνη, ω μη σαλπίγκο μια προ αλλά πλειώνων. Και να, και να σαλπίσουν έτσι, που να είναι ολοφάνερο, ότι δεν σαλπίζει. Ε, για να δούμε τι δεν σαλπίζει. Ότι δεν σαλπίζει μόνο μια σάλπιγγα, αλλά περισσότερε. Αλλά πλειώνουν. «Ημέν μεν και αυτοί λοιπόν πράγματι σήμερα, δηλαδή σάλπιγξαν με τι σάλπιγγε, ήχο σάλπιγγων τότε, τότε οι κείμενων αέρα την πόλη πληρούντες. Και ο ήχο των σάλπιγγων αυτών, των πολλών, απάν στα μονόξυλα, γέμισε όλον τον αέρα τη πόλη. Θέλει να πει δηλαδή, ακούστηκε σε όλη την πόλη, την πολιορκουμένη. Οι δε πολιορκούντε, αυτοί λοιπόν που πολιορκούσαν την πόλη, νομίσαντε, επίπλουν είναι όλου μίζωνος, ε, συγγνώμη, στόλου μίζωνο, αυτό το γράμμα είναι το, δεν υπάρχει σήμερα, το σίγμα τάφ. Επίπλουν είναι στόλου μίζωνο, νόμισαν ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ο στόλο. Ουδενή κόσμο τα σφυλακά σε κλειπώντε, όχοντο. Και χωρί να αφήσουν καμιά φρουρά στα τείχη, σηκώθηκαν και έφυγαν τίνιχο δε προσπλέψα, ο τίνιχο μετά, την θεπδοσία ανηλευθέρωσε τη πολιορκία. Πλησίασε και απελευθέρωσε από την πολιορκία. Και κάτι μετά θα σα πω, α πάρουμε την εικόνα, κάτι μετά θα σα πω για αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, πολύτιμο και ενδιαφέρον και σπανιότατο βέβαια. Δείτε λίγο να δούμε και μια ακόμα, γιατί είναι τεράστιο βιβλίο αυτό, να δούμε και μια ακόμα. Ε, Α, ο Θησέας. <χελιά> την πάρουμε μια στιγμή, ας την πάρουμε και θα ξαναγυρίσουμε θα ξέρετε από τον Όμηρο ότι υπήρχε η φράση αχαιοί κάρι κομμόντε. Οι αχαιοί που ήταν μακριμάλιδες Που κάρα είναι αυτό που λέμε και σήμερα το κρανίο. Συνεκδοτικά το, κεφ... το... Το... το κεφάλι βέβαια. Οι αχαιοί κάρι κομμόντε. Το... το, κάρι είναι μια πανάρχη αιτιατική του κατάτη ή τη αναφορά που λέγεται στο συντακτικό. Τέλο πάντων, οι αχαιοί λοιπόν στο... Στα... στο, κεφάλι είχαν μακριά μαλλιά. Όμω, όμως, όμως υπάρχει σε κείμενο ε, μια, φρά, μια, μια, λέξη, ένα όρο που ήταν για χρόνια ανερμήνευτο. Η λέξη αυτή ήταν θυσίς κουρά. Κούρεμα του Θησέα. Κούρεμα του Θησέα. Τι θα πει κούρεμα του Θησέα και ποια ήταν η θυσίς κουρά. Ε, για δείτε λίγο να δούμε ποια ήταν αυτή. Λοιπόν, του Θησέα η κουρά δηλαδή. Όταν Γινόταν ναυμαχία. Καλά, α το δούμε από εκεί. Θυσεύ εν τες μάχες. Ο θησέας λοιπόν στι ναυμαχίε, κύριος στη Μένα τα τη κεφαλή απεκύρατο. Του έβαζε να κόβουν τα μαλλιά στο μπροστινό μέρο τη κεφαλή. Των τριχών την αντίληψη αφαιρούμενο. Ε, Αφαιρώντα τι τρίχε από το μέρο αυτό του κρανίου. Με τα θησέα, όσοι Έλληνε ούτω εκύροντο, η κουρά θυσιή η κουρά αυτή λοιπόν, η μόδα αυτή λεγόταν ε, θυσή. θυσίες. Ε, την κουράν μάλιστα δε Ελλήνων άβαντες, μαρτυρία άδων, άδων όμηρος. Και ο όμηρος ακόμα αναφέρει ότι οι άβαντες συνέθ, συνήθισαν αυτή την κουρά. Γιατί, να κοιτάξετε τη λέξη την ομυρική, άβαντες, όπισθεν κομμόντες. Για πολλά χρόνια ήταν δυσερμήνευτο αυτό ε, και βέβαια, ας πάρουμε την εικόνα, και βέβαια και βέβαια δεν είναι πρόκειτο περί μόδα, διότι την ώρα τη μάχη και του πολέμου και τη ναυμαχία, φαντάζομαι και τότε δεν ήταν τη μόδα. Τι ήταν αυτό, Όταν πια συνεπλέκοντο σώμα με σώμα, γιατί στην αρχαιότητα που δεν υπήρχαν τα πυροβόλα και τα τηλεβόλα και τα τέτοια και τα αεροπλάνα και το ένα και το άλλο, όλε οι μάχε, όλε, πολύ γρήγορα κατέληγαν σε μάχη σώματο με σώμα. Ή τα καράβια το ένα εμβόλιζε το άλλο και προσπαθούσαν να αρπάξουν τον ένα και τον άλλον, να αρπαχτούν, όπω βλέπετε και στι ταινίε. Τι γινόταν λοιπόν, όταν οι πολεμιστές, οι αρχαίοι παλαιότερα, μετέπειτα βέβαια, μετέπειτα στα ιστορικά χρόνια κι άλλοι, όταν είχαν και αν είχαν μακριά μαλλιά, οι αντίπαλοι τους άρπαζαν από τα μαλλιά. Αλλιώς πώς να, πού να τους άρπαξουν. από τα χέρια θα αντισταθούν. Τους άρπαζαν από τα μαλλιά. Και έβαλε λοιπόν ο Θησέας τους πολεμιστές και τους ναυτικούς να κουρέψουν μπροστά του κεφάλι, ούτω ώστε να μην μπορούν να τους αρπάξουν από εκεί. Να δούμε και τον Χάριτα, έναν ο οποίο λέγεται, λεγόταν Χάρης. Χάρης, λοιπόν. Λοιπόν, για να δούμε τι έκανε ο Χάρης από αυτά τα ενδιαφέροντα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε. Αν είναι κάτι άλλο, για να δούμε ποια είναι η επόμενη. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Φίλιππος, την αυδηρητών και μαρονιτών καταλαβών επανή. Ο Φίλιππος λοιπόν, αφού κατέλαβε τους αυδηρίτες και τους μαρονίτες, αυτό είναι στη Θράκη ε, για πίσω και ανάψε έχουν πολλά και στρατιάν πεζίν άγων και έχοντας πολλά πλοία και πολύ, πολύ, πολύ πεζικό. Χάριν, Χάρις, περί πόλη είναι ένα βλόχι, ο, ο χάρη λοιπόν είχε το, το, στόλο του στη νέα πόλη, τριήρις έχουν 20. Για να δούμε πίσω πόσες τριήρις είχε, τριήρις έχουν 20. Φίλιππος, ακούστε τώρα τι έκανε ο Φίλιππος. Φίλιππος, επιλεξάμενος των νέων τέσσερα άριστα πλεύσας, επλήρωσεν αρετών ακμή, ε, πήρε μόνο τέσσερα πλοία από τα δικά του και τα γέμισε με, με, με ναυτικούς γεμάτου αρετές, δηλαδή καλούς ναυτικούς. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι χρειαζόταν έξυπνη ναυτική και τέχνη, και ναυτική τέχνη yeah. να ξέρουν, και ρόμοι αρίστον, και στα χέρια και στη δύναμη άριστοι. Και παράγγελμα έδωκε προαναχθήνε του τέλους παντός. Και έδωσε λοιπόν, του στόλου παντό. Και έδωσε λοιπόν παράδειγμα, ε, διαταγή, να ξεκινήσουν για το πέλαγος ξεχωριστά από τον υπόλοιπο στόλο. Και παραπλύν την αν πόλη, ο πολιτή γη και να παραπλέψουν την πόλη αυτή, όχι μακριά από την ακτή. Δηλαδή, εννοεί για να, το, του δει ο Χάρη, ο άλλο στρατηγό, εχθρό. Η μεν παρέπλων. Αυτοί λοιπόν πράγματι. Ε, 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 πώς το λέγανε, οδηγούσαν τα πλοία ακτοπλοϊκά, το πούμε έτσι και μετά προς τα μέσα. Ο Δε Χάρης, ως αναρπασόμενος τα τέσσερα σνάψ, επινέχθη τες Ο Χάρης λοιπόν, για να αρπάξει τα τέσσερα αυτά πλοία, όρμηξε και με τα είκουσι δικά του. Οι δε τέσσερες ελαφράς και αρίστου, ελαφρούς και αρίστους ερέτας έχουσε, αυτές όμως οι τέσσερις, έχοντας ε, πολύ καλούς κοπηλάτες, ταχαίως στο το πέλαγος μετεωρίζονται. Πολύ γρήγορα λοιπόν, έπλεψαν προ τα μέσα, προ το πέλαγο. Τον Δε Αμφίτο Χάριτα συντεταγμένο διοκόντων. Ε, και ενώ συντεταγμένα όλο ο στόλο του Χάριτα κυνηγούσε τα δέκα αυτά πλοία, έλαθ, τα τέσσερα αυτά πλοία, έλαθεν ο Φίλιππος, Λανθάνο θα πει κινούμε κρυφά. Έλαθεν ο Φίλιππος, κρυφά κινήθηκε ο, ο, Φί, ο Φίλιππο, ε, Νέαν Πόλη ασφαλώ παραπλέυσας και, και έσπευσε στη Νέαν Πόλη με ασφάλεια. Χα... Και κατέλαβε εννοείται την πόλη, αφού όλο ο στόλο του Φιλίππου είχε φύγει. Ε, του χάριτο. Χάρης δε, ουδέ τα τέσσερα σναφ κατέβαλαν. Ουδέ χάρη, καημένο, ούτε τα τέσσερα πλοία ε, μπόρεσε να φτάσει ή μπόρεσε να πάρει. Αυτά λοιπόν είναι μια. Ε, αυτό το βιβλίο είναι μια ατελείωτη συλλογή στρατηγημάτων του πολέμου που δείχνουν πώς η ευφύεια, βεβαίως το αρνητικό είναι ότι αυτή την ευφύεια τη χρησιμοποιούσαν για να σκοτώνονται και στις δαμαχίες και στα τέτοια. Αλλά, εν περιπτώσει, πώς η ευφύεια χρειαζόταν τότε που δεν υπήρχαν ίσως τόσο πολλά τεχνικά μέσα. Και, και ένα, αυτό να σας πω, θα θυμάστε ίσως όταν μιλούσαμε για τις πρώτες συνθήκες του ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση του 1821, θυμάστε που σας έλεγα το πρώτο κράτος που ανεγνώρισε την Ελλάδα ήταν η ΑΙΤΗ, η πρώτη συνθήκη διεθνού εμπορίου έγινε με τη Σουηδία, πράγματα λίγο περίεργα. Θυμάστε ένα μικρό βιβλιαράκι που σα έδειχνα. Και σα είχα πει τότε, βέβαια πριν το καλοκαίρι αυτέ τι ιστορίε, σα είχα πει τότε ότι αυτά τα βιβλιαράκια, δύο, τρία, τέσσερα βιβλιαράκια, τα βρήκα, ήταν πεταμένα σε ένα παλαιό στο Παρίσι και μου είπε αυτό ο άνθρωπο ότι. Μάλλον ελληνικά είναι θε, παρτά, θε, μην τα παίρνει για πέταμα τα Και όταν του είπα εγώ ότι είναι πολύτιμα κτλ., μου λέει δεν πειράζει. Εγώ σου είπα να τα πάρει, Πάρτα, Οπότε με την άδειά τα πήρα. Σε αυτά τα τρία-τέσσερα, ίσω ούτε τέσσερα, τρία δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, ήταν ένα αυτό. Ήταν ένα αυτό. Το οποίο είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Εξαιρετικά πολύτιμο. Και είναι έκδοση του 1756 στο Βερολίνο. Αυτά τα στρατηγήματα του Πολιένου. Τέλο πάντων, πάμε. πάμε λίγο παρακάτω. Σα είχα πει λοιπόν ότι. Συνδεόμενοι τώρα απευθεία με το τέλο τη προηγούμενη εκπομπή. Σα είχα πει λοιπόν ότι. Ε, είχαν από τότε οι Έλληνε, βέβαια οι επιστήμονε, και όχι ίσω οι απλοί ναυτικοί, οι επιστήμονε, συμπεράνει ότι η γη ε, με συγχωρείτε, ότι η γη Δηλαδή αυτά τα οποία μετέπειτα που δόθηκαν μετά από εκατοντάδε χρόνια σε άλλου επιστήμονε, τη Αναγεννήσεω, του Μεσαιώνα, εν με πάση περιπτώσει τη Ευρώπη, ήταν σωστά αυτά που λέγανε και αυτοί, αλλά τα είχαν προείπει οι Έλληνε. Και, και είχα αρχίσει να σα λέω το εξή πράγμα μιλώντας για τον Κλεομίδη, έναν τότε των χρόνων εκείνων επιστήμονα, ε, λοιπόν, για να δούμε. Αλλά εν εταίρο γαρ σχήματι, ουδέν το φαινομένο γίνεστε δυνατόν, αλλά επί τη της σφαίρας επιφαίνεστε τα τιάφτα των συμπτωμάτων δυνατόν. Σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα της γης, αυτά που προπεριέγραψα, Αυτά που προπειράγραψε είναι αυτά που σα είπα την προηγούμενη εκπομπή. Είναι ακριβώ η συνέχεια. Αυτά λοιπόν που λέγαμε δεν μπορούν να συμβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο σχήμα πέραν τη σφαίρα. Λοιπόν, και μην οπότε εν πελάγει γιν πελάζιν μέλομεν, ε, και όταν από το πέλαγος καμιά φορά πλησιάζουμε στη στεριά, πελάζω, θα πει πλησιάζω και συχνάζω εξού σήμερα, αιώνε ολόκληρου μετά, ο πελάτη. Αυτό δηλαδή που συχνάζει σε ένα χώρο, κατάστημα, ξέρω εγώ τι γραφείο, καφενείο κτλ. Είναι ο πελάτη από το πανάρχιο ρήμα πελάζω. Λοιπόν, και μήπω όταν πρόκειται να πλησιάσουμε τη γη ερχόμενη από το πέλαγο, πρώτε τι ακρορίε οι όψει εντυχάνει. Πρώτα απ' όλα, τα ψηλά μέρη της στεριάς βλέπουμε. Τα δε άλλα, υπό της κυρτότητος επιπροσθείτε. Τα δε υπόλοιπα από αυτή την κυρτότητα σιγά σιγά προστίθενται εννοεί στην όρασή μας. Λοιπόν, έπειτα κατά την πορεία υπερτιθέμενοι τα κυρτόματα, περνώντας όμως η ώρα κατά την συνέχιση του πλού και της λαγώσει των ορών εντυχάνομεν και τις πλαγιές των βουνών αρχίζουμε να βλέπουμε, και τη πρόποση. Πρόποση είναι δοτική, προ, οι πρόποδε των προπόδων, τα, τα κάτω μέρη του βουνού. Και, τότε πιο να να λέμε και, τα, και, τη, και τη ρίζα του βουνού, τη βάση του βουνού. Και ναυτίστε τη πλή, ακόμα όμω και στα ίδια τα καράβια, ο πόσα μέρη ου χωράται υπό τα καταστρωμάτων και εκείλη νεό. Ακόμα όμω και απάνω από τα καράβια, όσα μέρη δεν μπορούμε να τα δούμε, είτε από τα καταστρώματα, είτε από τα κατώτερα μέρη του πλοίου, τα αυτά, τα μέρη δηλαδή, τα αυτά, επιτουιστού του ιστού ανιώντες, αν ανέβουμε πάνω στο κατάρτι, οράν, πολλάκις οράν η θωάση, πολλ... η όθαση, πάρα πολλές φορές συνήθως τα βλέπουμε. Από το ιωθά που σημαίνει συνήθως, συνηθίζω. Κοιτάξτε τώρα το ανάποδο. Και νεό δε από ιούση και ακόμα όταν ένα πλοίο απομακρύνεται από τη στεριά, το ανάποδο τώρα, όταν απομακρύνεται το πλοίο, πρώτον τα σκάφη αποκρύπτεστε. Πρώτα πρώτα το ίδιο το σκάφος χάνεται από τα μάτια μας. Έτσι των περιτονιστών ορωμένων και μετέπειτα ε, και μετέπειτα τα ιστεία, τα κατάρτια και τα πανιά και τα τέτοια. Οπότε, ε, συγγνώμη, και οπότε εκ θαλάσσης γη πελάζει και ακόμα όταν από τη θάλασσα έρχεται προς τη γη ένα πλοίο, μιλάει τώρα για τους κατοίκους της γης, όχι για τους ναυτικούς της πόλης αυτής, και οπότε εκ θαλάσσης γη πελάζει, ομοίως πρώτον οράται τα ιστεία. Έτσι πρώτα-πρώτα φαίνονται τα κατάρτια του πλοίου και τα πανιά. Τα δε σκάφη επιπροστείτε υπό τη περιτοίδων κυρτότητο. Και, και, τα καράβια φαίνονται το ίδιο το σώμα του πλοίου, φαίνεται μετά εξαιτία τη κυρτότητο τη θάλασσα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα ασύλληπτη επιστημοσύνης γιατί χιλιάδε χρόνια πριν ήταν τελείω απολύτω δυσχερέ να δεχθεί ένα ότι και τα νερά και οι ωκεανοί είναι απάν σε μια στρογγυλή γη. Λοιπόν, και, και, το ίδιο πράγμα, και το ίδιο πράγμα συνεχίζει με άλλη, με άλλη μορφή τα ίδια αυτά επιχειρήματα. Ε, κοιτάξτε τον ορίζοντα τώρα. Τι λέει ο Κλεομύρης. Και οπότε πέλαγος πλέον, ενώ ουχ οράται η γη κύκλο κατά τον ορίζοντα, φαντάζεται η ο ουρανός ψάβων του ύδατος. Ψάβων θα πει ακουμπό. Φαίνεται λοιπόν όταν ταξιδεύουμε ότι ο ουρανό να κουμπάει τη γη. Δηλαδή, εάν η γη ήταν επίπεδη και ο ουρανό από πάνω ένα άλλο επίπεδο πράγμα, δεν θα συναντιόταν αυτά ποτέ. Και καταλαβαίνει από αυτό, τι καταλαβαίνει, παίρνοντα τον Αριστοτέλη, σχήμα δέχει σφαιροειδέ αναγκαίων αυτήν, λέει ο Αριστοτέλη, ο πανεπιστήμονα, ότι είναι πια υποχρεωτικό να πούμε. Να γι' αυτό σα λέω, ποιο Κοπέρνικο και ποιο Μερκάτορ και ποιο και ποιο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε καμιά φορά προγονοπληξία και, και, γιατί σας τα λέω αυτά τώρα. Γιατί το να το πούμε με απλά λόγια, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς να διαβάσουμε συγγράμματα αρχαία, μπορεί να πει κανείς, ε, εντάξει, εντάξει το, εντάξει, λες, ε, όχι έτσι στο βρόντα, αλλά εν πάση περιπτώσει, το λες, το λες ε, επειδή είσαι Έλληνας, επειδή το ένα, επειδή το άλλο. Μα, μα, δεν είναι αδικία όταν όλες αυτές οι μελέτες αποδίδονται στον Κοπέρνικο και εμεί είχαμε τον ύπαρχο, είχαμε τον Κλεωμίδη, είχαμε τον Αριστοτέλη, χρόνια, χρόνια και με, θα δούμε και μετά τα, τα όργανα και τα εργαλεία Λοιπόν, και γιατί είναι στρόγγυλη η λέει ο Κλαιομίδης. μιλώντας για τη σελήνη, αυτά που σήμερα τα παρατηρούν στα αστεροσκοπία με ειδικά αυτά και τηλεσκόπια και τέτοια, αύτη γαρ, εννοεί σελήνη να μην σας διαβάσω το άλλο, αύτη γαρ, σφαιροειδής υπάρχουσα, η σελήνη λοιπόν είναι σφαίρα και αυτή, περιπύπτει σκιά σχήματη κονοειδή, έχει σχιά κόνου, και ούτω από το μέ του φωτό αυτή περιφερεί σορόντε. Εκ τούτου δείχνεται ω και η τη γη σκιά εστίν. Λοιπόν, και ένα, και ένα καταπληκτικό για τα χρόνια εκείνα, καταπληκτικό, γιατί αφού είδαν ότι γίνεται στρογγυλή, ας πούμε, για πολλά πολλά χρόνια πίστευαν ότι ο ήλιος, τι βλέπαν, τον ήλιο να βγαίνει από τη μια μεριά, να δει από την άλλη, ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη. Υπάρχει σύγγραμμα του αρίσταρχου του Σάμιου, το οποίο σε κάποια στιγμή λέγει, και τα λόγια τα μεταφέρει ο Αρχιμίδης βέβαια, αρίσταρχος ο Σάμιος υποτίθεται Τανγάν, την γη δηλαδή, Τανγάν <coughs> περιφέρεστε περί των άλλων κατά κύκλου περιφέρει. Υποθέτει λοιπόν ότι άλλο είναι ο ήλιο. Ότι η γη περιφέρεται αυτή γύρω από τον ήλιο. Είτε γαρ πλάνητες και οι πλανήτε λοιπόν, εύδηλων φανερών, ότι περί αυτών των ήλιων Είναι καταφανέ λοιπόν ότι και οι λοιποί πλανήτε γυροφέρνουν, γυρίζουν γύρω-γύρω από αυτόν τον ήλιο. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, στην αρχαιότητα κάτι είπε ο κύριος που τηλεφώνησε, ένας εκ των κυρίων που μίλησαν την προηγουμένη φορά, αλλά δεν προλάβα, δεν προλάβα να σας εξηγήσω και μάλιστα ήταν από αυτά τα σημεία που μου είπαν μεζοβδόματα, ε, αφού δε, να, να το πούμε, να Να το πούμε, γιατί δεν το πούμε. Θυμάστε που είπε κάποιο κύριος ότι μετρήθηκε η περιφέρεια της γης και είπαμε ότι τη μέτρησε ένας ερατοσθένης στην Αίγυπτο κτλ. Τι έγινε με αυτή την ιστορία. Το απίστευτο των απιστεύτων δεν είναι μόνο ότι, ότι ο, ο Ερατοσθένης βρήκε την περιφέρεια της γης με ασήμαντη απόκληση, πολύ μικρή απόκληση. Το σπουδαίο είναι ότι την περιφέρεια αυτή, την περίμετρο, την βρήκε με ένα μουλίδι και δύο ξύλα και δύο ξυλάκια. Πώς τη βρήκε. Να δούμε την επόμενη εικόνα ενός πολύ πολύ μεγάλου επιστήμονα του Ερατοσθένη, ο οποίος ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν διευθυντής, ε, δεν ξέρω αν λεγόταν διευθυντής, αλλά περιπτώσει υπεύθυνο της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας, η οποία ήταν η μεγαλύτερη του τότε ε, γνωστού κόσμου. Λοιπόν, αυτός ο Ερατοσθένης ήξερε, ας πάρουμε την εικόνα, ήξερε ότι τι ήξερε αυτός ο άνθρωπος. Είχε πληροφορηθεί ότι κάποια μέρα του έτους στο Ασουάν, στην Άνω Αίγυπτο δηλαδή, το Ασουάν το λέγαν τότε Σιήνη. Στο Ασουάν λοιπόν, ε, το οποίο Ασουάν είναι αραβική λέξη και θα μου πείτε γιατί μας το λέτε κύριε Λογοθέτη στην Αίγυπτο. Την αρχαία γιατί κυκλοφόρησε και μια παρετιμολογία για 5-6 πόλει τη Αιγύπτου, ότι ήταν ελληνικά τα ονόματα, αλλά για να μην αντιδράσουν οι βασιλιάδε και τα τέτοια, τα είπαν κρυπτογραφικά. Δηλαδή, τι είπαν, α πούμε, Ασουάν, αν το διαβάσει ανάποδα, είναι Νάουσα. Υπήρχε αρχαία Νάουσα, βέβαια στην Ελλάδα. Νάουσα, ξέρω εγώ, το Σουέζ, αν το διαβάσει ανάποδα, είναι Ζέου. Ζεύ. Αυτό είναι παρετιμολογίε και τέτοια. Δηλαδή, ήταν αραβικά ονόματα αυτά και, και. δεν ήταν έτσι που τα λένε μερικοί. Λοιπόν, Στο Ασουάν, λοιπόν στη Σύνη. Είχε πληροφορηθεί, ήξερε από άλλη χρονιά, ο Ερατοσθένης, ότι στις 22 Ιουνίου αυτή την ημέρα, ο ήλιος, ο ήλιος, πάνω από το Ασουάν βέβαια, περνώντας, περνώντας ο ήλιος, όχι ο ήλιος, αφού είπαμε η γη περιστρέφεται, αλλά σε εκείνο το σημείο τέλος πάντων, 22 Ιουνίου σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτές τις θέσεις, ο ήλιο, οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν απολύτως κάθετα, απολύτως κάθετα στη Σύνη, στο Ασουάν. Τόσο, τόσο φανερά κάθετα, ώστε, ώστε ένα ξύλο, μια ράβδος, μπηγμένη στο χώμα, να μην αφήνει σκιά. Γιατί να μην αφήνει σκιά, διότι αν ο ήλιος έρχεται τελείως κάθετα από πάνω, δεν αφήνει σκιά, Όπω και σήμερα ένα φω ανέρχεται πάνω από μια ράβδο, μπηγμένη στο έδαφο, δεν γίνεται σκιά. Σκιά γίνεται, ανέρχεται από το πλάι. Και ακόμα μια εμπειρική τότε παρατήρηση ότι την ημέρα αυτή ο ήλιο καθρεφτιζότανε, γιατί ξέρετε η Αίγυπτος έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, είναι από τι. τα ξέρετε αυτά, ίσω και έχετε ταξιδέψει, αλλά είναι γνωστά αυτά. Ε, την ημέρα εκείνη ο ήλιο καθρεφτιζόταν το, στην επιφάνεια, στον πάτο, την επιφάνεια τέλο πάντων των πηγαδιών. Δηλαδή ήταν τόσο κάθετε οι ακτίνε του που τον έβλεπε στον ήλιο μέσα στα πηγάδια. Τόσο κάθετες. Και δεν άφηναν, είπαμε, και τη σκιά στο. Ή, ήξερε όμω ο Ερατοσθένη ότι την ίδια μέρα και τι ίδιε ώρε στην Αλεξάνδρεια όπου κατοικούσε, γιατί μέχρι εδώ θα μου πείτε, εκεί τι έγινε. Είδαμε μια μέρα ότι ο ήλιο είναι κάθετο από εκεί και πώ βρήκαμε και πώ βρήκε την περίμετρο τη γη. Θα το πούμε πάρα πάρα πολύ απλά και θα γίνει αμέσω αντιληπτό γιατί καμιά φορά. Τέλο πάντων, αυτά είναι και λίγο. Όπω διδάσκονται στα σχολεία, λίγο αποθητικά. Αλλά να δείτε τώρα πώ θα γίνει αμέσω αντιληπτό. Συμφωνούμε λοιπόν ότι με μόνη αυτή την παρατήρηση δεν μπορεί να βρει τίποτα άλλο παρά αυτό το πράγμα. Όμω ήξερε ο Ερατοσθένη ή παρατήρησε την 20 πια την ημέρα που έκανε τι παρατηρήσει αυτέ, ότι στην Αλεξάνδρεια, εκεί που διέμενε, στη βιβλιοθήκη κτλ., μπήγοντα μια ράβδο στο χώμα, την ίδια μέρα και τι ίδιε ώρε και την ίδια ημερομηνία, αυτή η ράβδο είχε σκιά. Είχε σκιά. Τον ίδιο ηλιο την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, την ίδια ημερομηνία. Και ακόμα, κοιτάζοντα με στα πηγάδια τη Αλεξάνδρεια, δεν έβλεπε κανέναν ήλιο, δηλαδή ο ήλιο δεν ερχόταν κάθετα πάνω από τα πηγάδια. Αυτό τον παραξένεψε πάρα πολύ τον Ερατοσθένη. Και λέει ο Ερατοσθένης, εάν η γη ήταν επίπεδη, επίπεδη, σε όλα τα μέρη της γης, ο ήλιος, οι ηλιακές ακτίνες, θα έπεφταν υπό την ίδια γωνία. Για να πέφτουν κάθετα στο Ασουάν και υπογωνίαν λοξά, γι' αυτό κάνουν και τη σκιά στο, στο ξύλο, και να πέφτουν λοξά στην Αλεξάνδρεια, αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια απάνω στην οποία πέφτουν οι ακτίνε δεν είναι επίπεδη. Μέχρι εδώ αντιληπτών, φαντάζομαι πω ναι, δεν είναι επίπεδη. Γι' αυτό εκεί γίνεται κάθετη η ακτίνα και οι ίδιε ακτίνε παρακεί, παρακεί λέγοντα λίγο παραπέρα, γιατί μεγάλε αυτέ οι αποστάσει, γιατί η γη δεν είναι τόσο μεγάλε. Τι κάνει λοιπόν ο Ερατοσθένη, Κάνει έναν πολύ πολύ απλό υπολογισμό. Τόσο απλό που ενώ έχετε αφήσει το σχολείο χρόνια πριν και τα πανεπιστήμια, θα το καταλάβουμε και θα το θυμηθούμε αμέσω. Γιατί αυτά είναι από τα ζώρικα για τα παιδιά, ενώ δεν είναι καθόλου ζόρικο. Τι κάνει λοιπόν ο Ερατοσθένη, Έχοντα μπήξει αυτό το ξύλο μέσα στην γη, βλέπει, βλέπει τη σκιά που άφηνε. Αυτή η σκιά όμως, η σκιά, έκανε μια γωνία Έκανε μια γωνία. Με την κάθετη, την υποτιθέμενη κάθετη, αν ο ήλιο ερχόταν κάθετα. Έκανε μια γωνία. Στο Ασουάν, στη Σύνη, η γωνία αυτή ήταν μηδέν. Αφού είπαμε ο ήλιο ήταν ένα τη σκιά του Η γωνία ήταν μηδέν που σχημάτιζε με το ξύλο αυτό. Στην Αλεξάνδρεια όμω δεν ήταν μηδέν η γωνία. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Για κοιτάξτε τώρα κάτι. Καταρχά, το, τον τύπο κάτω, μην τον λαμβάνετε καθόλου υπόψη σα για να μην μπερδευτείτε. Για να δείτε πόσο απλό είναι το πράγμα. Λοιπόν, οι ακτίνε του ήλιου, είναι αυτές που έρχονται από πάνω, οι κίτρινες. Λοιπόν, στη Σύνη, στο Ασουάν, εκεί που είναι το, το μαυράκι, απάνω στην περιφέρεια της γης, είναι το ξύλο, το εμπεπηγμένο ξύλο, το οποίο δεν κάνει καμιά σκιά. Στην Αλεξάνδρεια τώρα, κάνει αυτή τη γωνία σε σχέση με την κάθετη ε, που θα έκανε απάνω στο, στην επιφάνεια της γης. Παρεκκλίνει λοιπόν κατά 7 μοίρε και κάτι ψηλά. Α πούμε 7 μοίρε, γιατί σημασία δεν έχει να κάνει τη μέτρηση, σημασία έχει να καταλάβετε το, το μηχανισμό πριν, 2.500 χρόνια. Παρεκκλίνει λοιπόν και δημιουργεί μια γωνία 7 μοίρων. Αυτή τη γωνία, την φύ που λέει εκεί πέρα, είναι 7 μοίρων. Που αν προεκτείνουμε την κάθετο νοερά βέβαια στο κέντρο τη γη, επειδή είναι δύο παράλληλε ευθείε όπω βλέπετε, οι δύο ακτίνε είναι γωνίε εντό εντό και εναλλάξ στο παραλληλόγραμμα αυτό, στι παράλληλε αυτέ γραμμέ, εντό και εναλλάξ είναι οι ίδιε λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτή η γωνία Φ, η οποία είναι η ίδια με τη γωνία Φ στο κέντρο τη γη, όπω καταλαβαίνετε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, να κάνουμε ένα βήμα πολύ απλό και τελικό. Και αν καταλάβατε μέχρι εδώ τον Ερατοσθένη, θα καταλάβετε αμέσω και το υπόλοιπο. Λέει λοιπόν ο Ερατοσθένη, βλέποντα αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί πέρα, ότι η γωνία Φ των επτά μυρών που βλέπετε στο κέντρο αντιστοιχεί, αντιστοιχεί σε ένα τόξο της περιφέρειας πιο εκείνο το κόκκινο, το πορτοκαλί. Το βλέπετε το πορτοκαλί τόξο απάνω εκεί που έχει ένα S. S είναι και το διάστημα μάλιστα στα, στο σύστημα αυτό. Λοιπόν, S είναι το διάστημα. Η γωνία επτά μυρών αντιστοιχεί σε τόξο της περιφέρειας της Γης, ε, με συγχωρείτε, η γωνία των 7 μυρών αντιστοιχεί σε αυτό το τόξο, δηλαδή στην απόσταση Αλεξάνδρειας-Ασουάν. Τι κάνει λοιπόν ο Ερατοσθένης. Ας την πάρουμε την εικόνα τώρα και αν χρειαστεί. Τι κάνει λοιπόν ο Ερατοσθένης. Ήθελε να μάθει την απόσταση Ασουάν-Αλεξάνδρειας. Και προσλαμβάνει, τι σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο νέαρχος είχε προσλάβει προβληματιστές. Πήγαιναν και βημάτιζαν μπροστά από το στρατό για να δουν την απόσταση. Προσλαμβάνει λοιπόν ο Ερατοσθένη βηματιστέ. Δεν του λέγανε προβηματιστέ. Προσλαμβάνει βηματιστέ. Και του βάζει περπατώντα να μετρήσουν την απόσταση Αλεξάνδρεια Ασουάν. Δηλαδή να μετρήσουν την απόσταση αυτών των δύο πόλεων. Δηλαδή να μετρήσουν το τόξο αυτό. Ναι ή όχι. Περπατάνε αυτοί, περπατάνε, περπατάνε. Ποιο ξέρει πόσο περπατάγανε, πόσο περπατάγανε. Ήτανε 800 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε τώρα για να γίνει αυτό το πειράμα. Πόσου μήνε περπάταγε αυτό ή αυτοί οι άνθρωποι. Περπατάνε, <σίλω> περπατάνε, περπατάνε. Περπατάν, φτάνουν κάποτε στη Σύνη. Και βλέπουν πια, αφού ήξεραν το βήμα το ανθρώπινο και πόσα βήματα κάναν, πρωτόγονο ο τρόπο, αλλά σχετικά ακριβή. Αφού ήξεραν το βήμα λοιπόν, μετρούν και τι βλέπουν, ότι αυτοί, για να γυρίσουμε τώρα, βλέπουν λοιπόν ότι αυτή η κόκκινη γραμμή, το τόξο αυτό ήταν 800 χιλιόμετρα. Και από εδώ και πέρα, τουλάχιστον όσοι μαθηματικοί παρακολουθούν την εκπομπή, αλλά και όσοι τώρα τέλειωσαν το σχολείο, καταλαβαίνουν το τελευταίο βήμα. Το οποίο είναι το απλούστερο όλων. Ποιο είναι το τελευταίο βήμα. Το βήμα σε γωνία 7 μοιρών, αυτό το φύπο βλέπετε, αντιστοιχούν 800 χιλιόμετρα περιφέρειας. Σε γωνία 360 μοιρών, όσο είναι δηλαδή όλο ο κύκλος αυτός, όλη η περιφέρεια της Γης, πόσες, πόσα χιλιόμετρα αντιστοιχούν, πώς λέγεται αυτό το πράγμα στα μαθηματικά, απλή μέθοδος των τριών. Δείτε το έτσι μια τελευταία οπτική εικόνα, λέγεται απλή μέθοδος των τριών. Στι 7 λοιπόν μύρε, κάτω εκεί μέσα, το άνοιγμα της Φ, αντιστοιχούν σε 800 χιλιόμετρα αυτού του τόξου οι 360 μοίρε σε πόσα χιλιόμετρα αυτού του τόξου αντιστοιχούν, κάνουμε την μέθοδο των τριών, επειδή τα ποσά είναι ανάλογα, το κλάσμα το βάζουμε αντιστρόφω, τα γνωστά να πούμε, α την πάρουμε την εικόνα και βρίσκεται ότι είναι σα, γύρω, γύρω, με διαφορά σα είπα, μια μικρή διαφορά, το πω εγώ χοντρικά, βρίσκεται η περιφέρεια τη γη 40.000 χιλιόμετρα. Σήμερα η περιφέρεια τη γη είναι 150 χιλιόμετρα Παραπάνω από ό,τι είδε ο Ρατοσθένης, από ό,τι βρήκε ο Ρατοσθένης, με δύο ξυλαράκια. Με δύο ξυλαράκια και ένα, ένα μολύβι. Με δύο βέργε και ένα μολύβι. Σήμερα βέβαια με δορυφόρου και με τέτοια κημική, η περιφέρεια τη ε, 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 ίσω και σε μέτρα, αν όχι μέτρα, σε εκατοστά βρίσκεται. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβόητο παγκοσμίω πείραμα του Ερατοσθένη, ο οποίο Ερατοσθένη τιμάται από όλε αυτέ τι. Ε, τι επιστημονικέ πούμε, πανεπιστήμια, αστρονομικέ σχολέ, αστροσκοπία κτλ. Διότι ήταν ο πρώτο που έκανε τη μέτρηση αυτού του πράγματο. Ε... και το επιβεβαιώνει, να δούμε λίγο του Πολύβιου. Δείτε λίγο, δεν θα το διαβάσουμε αυτό για να. Ε... λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Ε... για κοιτάξτε. Έτσι δεν τα αυτά, κτλ. Και εξηγεί εδώ πολίβιο, πολύ αργότερο, ο ιστορικό Πολύβιο, εξηγεί σε αυτό το σύγγραμμα, στο οποίο δεν θα σταματήσουμε για να προλάβουμε να πούμε και κάποια σημαντικά κόμμα, λέει μέσα εκεί και αναγνωρίζει ο Πολύβιος πώς, μάλιστα αυτό έχει λατινικές αυτές, αλλά είναι στα ελληνικά γράστα, αρχαία ελληνικά που είναι κατανοητά, δεν είναι δύσκολα. Ε, εξηγεί λοιπόν ο Πολύβιος εδώ πέρα όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, αποδίδοντας το πράγματι στον Ερατοσθένη. Και πλέον, ας πάρουμε την εικόνα, καταλαβαίνετε, μετά τις, και τις ανακαλύψεις αυτές Καταλαβαίνετε, γιατί ήταν τόσο δύσκολη και προβληματική η ναυτιλία τα χρόνια εκείνα. Γιατί, σας έλεγα προχθές, ότι οι σημειώσεις, ας τους πω χάρτες, τέλος, πολύ αργότερα επί εκατέου λεγόταν χάρτες, αλλά τέλος πάντων, για να με συνονούμαστε, οι χάρτες των τότε χρόνων ήταν σε ένα κομμάτι χαρτί, όπως και η σημερινή βέβαια. Ενώ με τις παρατηρήσεις αυτές ήταν φανερό πια, τι, για να δούμε την επόμενη εικόνα αυτή που τη βλέπετε κάθε μέρα στα παιδιά σας και στα, και στα γραφεία, τα, τα μαθητικά και στα σχολεία, ενώ η γη, όπως βλέπετε, είναι στρογγυλή. Εδώ πάνω λοιπόν έπρεπε, ας πάρουμε την εικόνα, έπρεπε οι ναυτικοί να αντιστοιχίσουν τον επίπεδο χάρτη. Και ο πρώτος που το έκανε, ή, ή αποδίδεται σε αυτόν, ενώ για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αυτό είναι ένα εκπέτασμα, λέγεται στα αρχαία, αυτό είναι ένα εκπέτασμα, αλλά για να καταλάβετε, δεν θα το αναλύσουμε αυτό το εκπέτασμα του Μαρίνου του Τύριου. Αυτό είναι ενό άλλου επιστήμονα των χρόνων εκείνων, ο Μαρίνο ο Τύριο. Αλλά για να καταλάβετε, δείτε κάτι μόνο. Στο αριστερό μέρο τη εικόνα αυτή είναι η γη. Την βλέπετε. Αυτή λοιπόν, η λωρίδα γη, βεβαίω δεν ξύλωσε κανένα καμιά λωρίδα γη. Καταλαβαίνετε ότι είναι σχήμα για να καταλάβει κανεί τι γίνεται εδώ πέρα και ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτή τη λωρίδα γη αν την ξυλώσουμε, την αποκολλήσουμε όπως το έκανε στο σχήμα αυτό, γίνεται αυτό το πράγμα του ίσιο. Το οποίο όμως ίσιο πράγμα, ε, μάλλον επίπεδο να μην το λέμε και σωστά, γίνεται αυτό το επίπεδο πράγμα, το οποίο όμως δεν, δεν ε, αντιστοιχεί στη σφαίρα και τα πλοία, δυστυχώ ή ευτυχώ, απάνω σε σφαίρα. Έπλεαν και πλέον. Ας πάρουμε την εικόνα. Και έχει τεράστια σημασία τότε, Είχε το να βρεθεί η κίνηση του ηλίου, δηλαδή για να προσανατολίζονται τα πλοία. Το πρώτο που χρησιμοποίησαν, το πρώτο πρώτο ήταν η κίνηση του ήλιου. Ήταν δηλαδή ένα σταθερό σημείο και μάλιστα ακόμα και σήμερα, ε, όπως ξέρετε σε άλλες χώρες περισσότερο, στην Ελλάδα λιγότερο, ε, είναι διαδεδομένη η, αεροπο η, η αεροπορία σαν άθλημα, σαν πώς τα λένε αυτά, αερολέσχες και τέτοια κάποιε φορέ, δυστυχώ και στην Ελλάδα και αλλού, επειδή είναι ερασιτέχνε, ίσω δεν, δεν ξέρω το γιατί, αυτά τα αεροπλάνα καμιά φορά χάνονται. Είτε πέφτουν σε ομίχλη, είτε, είτε, είτε. Επικοινωνώντα λοιπόν με τον πύργο ελέγχου και ζητώντα βοήθεια, εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, γιατί ο πύργο ελέγχου πάντοτε του ενημερώνει, αλλά πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα για να πιλωτάρει αεροπλάνο σε μια τελική προσπάθεια να διασωθεί το αεροπλάνο και, το πλήρωμα αυτό των ερασιτεχνών συνήθω, λέει ο πύργο ελέγχου πάντοτε, δείτε τουλάχιστον τον ήλιο. Πού είναι ο ήλιο. Πού είναι ο ήλιο. Ούτω ώστε να μα πείτε γιατί, για να καταλάβει και ο πύργο ελέγχου που είναι το αεροπλάνο. Αυτό για να το καθοδηγήσουν. Δηλαδή η θέση του ήλιου και η πορεία του ήταν πάντα το βασικό, όπω και σήμερα, τότε για όλου, τώρα βέβαια για αυτού που χάνουν τον προσανατολισμό του. Και μάλιστα, παρένθεση τώρα, ε, δεν ξέρω αν θυμάστε, όχι να θυμάστε η ίδια, αν διαβάσατε χρόνια πριν, χρόνια, στη δεκαετία του 40, στην Αμερική, είναι μια πόλη που έχει ε, ε, αεροπορική βάση, λέγεται Fort Lauderdale η αεροπορική βάση. Από εκεί απογειώθηκαν για μια έρευνα, μια άσκηση, πέντε αεροπλάνα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά και τα πέντε χάθηκαν. Χάθηκαν. Και ποτέ και ποτέ δεν μαθεύτηκε τίποτα γι' αυτά. Μετά σηκώθηκε ένα ερευνητικό σκάφο Avenger. Avenger είναι ένα τύπο αεροπλάνου ερευνητικού. Με σόναρ και με τέτοια. Τίποτα δεν βρήκε γι' αυτό και χάθηκε. Χάθηκε και το ερευνητικό. Και μέχρι σήμερα, και μέχρι σήμερα 80 χρόνια πέρασαν και κανεί δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό το πράγμα. Αλλά για άλλο λόγο σα το λέω. Όταν πια αυτοί οι πιλότοι και οι πέντε, κύριο ο αρχηγό του, μίνου επικοινωνούσε και χαθήκαμε. Χαθήκαμε, δεν, τώρα επαγγελματίε πιλότη του στρατού των ΗΠΑ. Χαθήκαμε, 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 τίποτα δεν μοιάζει σωστό, τίποτα δεν μα βοηθάει να καταλάβουμε. Και στι απομαγνητοφωνημένε συνομιλίε με τον πύργο Ελέγχου, ο πύργο πάνω από 10 φορέ του είπε, Δείτε τουλάχιστον τον ήλιο. Δείτε τουλάχιστον τον ήλιο. Δεν βλέπουμε τον ήλιο, χάθηκε και ο ήλιο. Και στο τέλο χάθηκαν και τα αεροπλάνα. Αυτό είναι ένα από τα μυστήρια τη αεροπορία που ποτέ δεν εξηχνιάστηκε. Αλλά θέλω να σα πω, ακόμα και σήμερα, σε περιπτώσει μεγάλη επιγούσε πη ανάγκη και από αποπροσανατολισμού, πάλι τα μέσα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνταν εδώ στη χώρα πριν 2.500 χρόνια. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, έτσι για να. Αυτό ήταν, απλώ για να θυμόμαστε, αυτό ήταν ο Μαρίνο ο Τύριο, ο οποίο. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. εδώ, εδώ είναι μια προσπάθεια Μερκατορική προβολή, δηλαδή αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, αυτό είναι χάρτη παμπάλω, ε, να, να απεικονιστεί δηλαδή η στρογγυλή γη, προσχύρισε φυσικά των πληρωμάτων είναι αυτό, των ναυτικών, να απεικονιστεί η γη. Και βλέπετε εδώ κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη εξέλιξη στην ανακάλυψη του Ερατοσθένη. Τι βλέπετε εδώ, Βλέπουμε πλέον και την περίμετρο τη γη, τη βλέπετε, και του μεσημβρινούς Βλέπετε εκεί πέρα τους μεσημβρινούς που βρίσκουμε σήμερα και από πολλά χρόνια πριν βέβαια το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος της γης. Και βλέπετε και το μεσημβρινό του Greenwich ο οποίος ε, χωρίζει τη γη σε δύο ημισφαίρια. Ε, και αυτός ο μεσημβρινός του Greenwich θεωρείται η βάση για να μετριούνται οι μεσημβρινοί γιατί ένα πλοίο όταν πει είμαι σε μήκο, ξέρω εγώ γεωγραφικό τόσο και πλάτο τόσο, για να εντοπιστεί από τα σωστικά συνεργεία από όσου ενδιαφέρονται να δουν πού είναι αυτό το πλοίο, ε, αυτό το μήκο και το πλάτο πρέπει να είναι σε αναφορά με ένα σταθερό σημείο για να μπορεί να καταλάβει κανεί πού είναι. Αυτοί λοιπόν οι χάρτε πια περιέχουν και, και μάλιστα, ο μεσημερινό του Greenwich, όπω σα είπα, που διέρχεται από τα αστεροσκοπία του Greenwich, ε, έχει και, μια, ένα, α το πω εντό αστείο. Δεν ξέρω, θα έχετε δει από φοιτητέ που σπουδάζουν στην Αγγλία ή που πηγαίνουν στο Κέμπριτς και τα λοιπά, ε, να στέλνουν πίσω ή να έχουν οι ίδιοι φωτογραφία μεταξύ άλλων που βγάζουν όλοι οι άνθρωποι που πάνε για τουρισμό ή για σπουδές ή οτιδήποτε, να στέλνουν πίσω μια φωτογραφία που κάθονται, ε, όχι, είναι όρθιοι κάπου με ανοιχτά τα πόδια. Δεξιά το ένα και αριστερά το άλλο. Αρκετά ανοιχτά τα πόδια. Τι σημαίνει αυτή η φωτογραφία. Μέχρι σήμερα όλοι το κάνουν αυτό. Τι σημαίνει. Ο μεσημβρινό αυτός, του Greenwich, περνάει όπως λέει η λέξη, από τον Greenwich. Οι Άγγλοι, εκτός από τις χάρτες βέβαια που είναι όπως είδατε, τις υδρογείους σφαίρες κτλ, χάραξαν, χάραξαν, με, με, με βαφή, με μπογιά, δεν ξέρω τι, στο έδαφος των μεσημβρινών αυτών. Σε ένα σημείο το έχει όλη τη γη, βέβαια, στο, στο, στο αστεροσκοπείο. Κάτω στο έδαφο. Όταν λοιπόν πάνε εκεί οι τουρίστε παιδιά όπω σα είπα, οποιοδήποτε, Πατάει με το ένα πόδι δεξιά από τη γραμμή αυτή και με το άλλο αριστερά. Και γράφει πάντα στέλνοντα πίσω τη φωτογραφία στο σπίτι και τα λοιπά. Να, εγώ πατάω σε δύο, στα δύο ημισφαίρια τη γη. Δεν ξέρει τι λεπτομέρεια. Λες, τι λέει αυτό, Είναι δυνατόν ο άνθρωπο να πατάει σε δύο ημισφαίρια, ούτε καν σε δύο κράτη διαφορετικά. Σε δύο ημισφαίρια. Είναι δυνατόν, γιατί να πάω στη γραμμή. Αυτέ λοιπόν οι φωτογραφίε, αν βλέπετε ποτέ τέτοιε, είναι γιατί είναι στον, στο αυτό του Greenwich που περνάει ακριβώ από εκεί πέρα. Και αυτά επίσης η μεσημβρινή ήταν γνωστή παλότερα. Και επειδή ίσως κάποιο πάλι πάλι να λέει, ξέρετε έχω αυτό το συνήθεια, ό,τι λέμε εδώ πέρα, για να μην παρεξηγείται ως εθνο, ε, ξέρω εγώ, και ως πατριδοπληξία, πώς θα λένε προ, προγνω, και τέτοια. Ακούστε τώρα κάτι για τους μεσημβρινούς, το οποίο είναι ένα πράγμα πραγματικά σύνθετο για να το συλλάβει άνθρωπος. Υπάρχει με ένα σύγγραμμα, δείτε το εκεί πέρα καταρχάς, αυτό το σύγγραμμα, αυτό εδώ πέρα, είναι Διονυσίου Αλικαρνασέως τα ευρισκόμενα. Αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ σπουδαίο σύγγραμμα, από το οποίο είναι έκδοση λειψίας όπως βλέπετε, είναι 500 χρόνων σύγγραμμα, και βλέπετε και τις σφαίρες, τη μερκατορική προβολή. Αυτό είναι πάνω από 500 χρόνια σύγγραμα σύγγραμμα και είναι η προ... Ε, για να δούμε λίγο. Ας πάρουμε την εικόνα, το σύγγραμμα αυτό είναι αυτό εδώ πέρα, είναι και λίγο τώρα, δις, είναι αυτό γιατί είναι το πρωτότυπο, αυτό εδώ πέρα είναι που είδατε, ε, πώς το βλέπουμε τώρα, έτσι, έτσι, λοιπόν, αυτό το, το σύγγραμμα που είδατε είναι η έκδοση λειψίας του Διονυσίου του Αλικαρνασέως. Ο Διονύσιος λοιπόν ο Αλικαρνασέφς, σε κάποιο σημείο του, επειδή, να, να βρω ένα λεπτάκι τη σελίδα, επειδή αυτό το έχω διαβάσει ολόκληρο από με μέχρι τέλος, αυτό λοιπόν είναι γραμμένο, έτσι όπως βλέπετε εκεί πέρα, αριστερά στα λατινικά και δεξιά στη σελίδα στα αρχαία ελληνικά. Ε, στα λατινικά είναι πιο δύσκολο να το διαβάσει κανείς γιατί ε, συναντάει περισσότερες άγνωστες λέξεις ή λέξεις αμφίβολου νοήματος, ε, τουλάχιστον για τον ομιλούντα, δεν ξέρω κάποιο ίσως καθηγητή τη λατινική γλώσσα. Αλλά το, το, άλλο είναι στα αρχαία ελληνικά και είναι ευκολότατο να το καταλάβει κανεί, το δεξί μέρο τη εικόνα. Ε, σε αυτό λοιπόν το σύγγραμμα, στη σελίδα του. Ε, για να δούμε. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, μιλάει λοιπόν για τους πλανήτες και τους απλανείς. Είτε του κόσμου περιφορά, το βλέπετε, το, γύρι, το στριφογύρισμα λοιπόν της γης, δίνει τότε μεν υπεργείς άπαντα τεν αυτό γίνεται, οπότε πια φαίνονται όλα πάνω από τη γη, τότε τέδε υπογείς, εκεί θεν αρξαμένη την εγκύκλειον αποδίδωσε. Εγκύκλιος είναι δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα. Μάλλον έχει σχέση νοηματική. Αλλά εγκύκλειο είναι αυτό που κάνει κύκλο. Ε, Βέβαια και ένα χαρτί από μια υπηρεσία που πάει από εδώ και από εκεί, σε όλου του υπαλλήλου λέγεται εγκύκλειο. Λοιπόν, τι δε προ Ανατολά βλέπουν στην αριστερά, δεν γίνονται προ την άρκτον επιστρέφοντα μέρη. Για να δούμε και την επόμενη, την επόμενη σελίδα του Διονυσίου του Αλικαρναστέω. Λοιπόν, του κόσμου στροφή γίνεται, δηλαδή πώ τριφογυρίζει η γη και το πέντε κύκλων διεζοκότων τη σφαίραν καλούμεν, καλούμενος αρκτικός, το βλέπετε, αρκτικός. Αίτη δε φανερός, ο οποίο πια είναι επισημασμένος φανερός. Ταπεινούτε δε από νοτίον, καλούμενος ανταρκτικός κύκλος. Μικραίνει σιγά σιγά λοιπόν προς τα κάτω και φτάνει να λέγεται ανταρκτικός κύκλος. Βλέπετε λοιπόν Βλέπετε λοιπόν από πότε, και αυτά είναι πρωτότυπα βιβλία, πρωτότυπα, και κάνω λίγο με αυτό και το, το βάρο και το τέτοιο, για να τα βλέπετε με τα μάτια σα. Δηλαδή, δηλαδή ε, λένε πολλοί αρχαίοι, βρήκαν πολλά και, δηλαδή, και σταματάει εκεί η συζήτηση και του λένε αυτά που του λένε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πάρα, πάρα πολλά πράγματα είχα βρει οι αρχαίοι Έλληνε, καταγεγραμμένα σε πανάρχια βιβλία, τα οποία. Να, τα βλέπετε εδώ, βέβαια, σας είπα και άλλη φορά για να μην προσθέτω κατηγορούμε και κανέναν, δεν τα έχει ο καθένα αυτά, και δεν μπορεί κανεί να αξιώσει από οποιονδήποτε να πανταβρεί. Λοιπόν, προχωρώντας λίγο όσο προλαβαίνουμε, σε αυτό το βιβλίο, άσχετο, αλλά δεν λέμε ότι ο Σλίμαν ανεκάλυψε τον προπροηγούμενο αιώνα τα πολλά στρώματα της τρίας Και μάλιστα βρήκε τον θησαυρό του Πριάμου και η πρώτη γυναίκα, σύγχρονη πια, που φόρεσε τα διαμάντια και τα περιδέρεα. Των παλατιών της Τρία ήταν η Σοφία Σλίμαν, η γυναίκα του και όλα αυτά που τα ξέρετε. Μπράβο στον Σλίμαν, μπράβο του, διότι χωρί πολλά μέσα, χωρί πολλά οικονομικά, χωρί, 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 παράτησε ένα, μια τράπεζα που είχε στο, κουνέκ, στο Στην Αμερική τώρα, στο Κονέκτημα, ήταν στην Καλιφόρνια, δεν θυμάμαι. Είχε μια τράπεζα τελικώ. Ο Σλίμαν ξεκίνησε από βοηθό μπακάλι και έφτασε τραπεζίτη στην Αμερική και τα παράτησε όλα. Δεν θυμάμαι τώρα είναι στη Μασαχουσέτη ή στο Φθόν. Και τα παράτησε όλα και βάλθηκε να βρει την Τρία την οποία βρήκε. Και πιστώθηκε, αναγνωρίστηκε στο Σλίμαν ότι βρήκε όλα αυτά τα στρώματα τη καταστροφή τη Τρία. Θα μου πείτε, κακό είναι που τα βρήκε. Όχι, μια χαρά καλό είναι. Αλλά για δείτε, να μην το ξανανοίγουμε, το είναι πολύ βαρύ αυτό. Και... Για κοιτάξτε, ο Διονύσος ο για κοιτάξτε, Τρόια κάπτα. Καταλήψει τη Τρία. Πρίμου, Σεκόντο, Τέρτσιο, Τα βλέπετε. Εκεί που λέει ένα, πρίμου. Σεκούντο, τέρτιο, κουάρτο. Δηλαδή, δηλαδή, ο Διονύσο ο Αλικαρνασέας, ήξερε τέσσερα στρώματα κατεστραμμένη τρία τόσα πολλά χρόνια πριν. Και βέβαια πάρα πολλά χρόνια πριν, πριν τυπωθεί και αυτό το βιβλίο στη Λιψία. Ε, Α πάρουμε την εικόνα. Βεβαίω, σα είπα, αυτό να πούμε καμιά παρανόηση. Μπράβο στο Σλίμα. Χίλια, μπράβο, χωρί μέσα, χωρί χρήματα, χωρί τίποτα. Βρήκε την Τρία, την τοποθεσία, βρήκε και τα υπόλοιπα στρώματα τη Τρία. Αλλά βλέπετε, η διεισόμαση με τα μάτια σα, βλέπετε πώ είχε βρεθεί και από ποιον. Και από ποιον είχε αναφερθεί τέλο πάντων. Μπορεί να έχει βρεθεί ακόμα περισσότερο. Ε, και τόσο δύσκολη ήταν τότε η έρευνα και η ναυσιπλοεία και όλα αυτά, που ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα, μόλι προχθέ, δείτε την επόμενη εικόνα. Αυτή η εικόνα που βλέπετε εκεί πέρα είναι προχθεσινή. Οι χάρτε λένε ψέματα. Το καταλαβαίνετε και από την εικόνα του Ιντερνετ. Του οι χάρτε λένε ψέματα. Πόσο μεγάλο είναι πραγματικά ο κόσμο, οι περισσότεροι μάθατε πρώτη φορά για τον κόσμο μέσα από του κλασικού χάρτε που βλέπουμε στο σχολείο. Όπω όλοι του κάνουν. Όμω, Όμω, συγγνώμη. Όμω, όλοι του κάνουν ορισμένα μεγάλα λάθη, με αποτέλεσμα η αντίληψή μα για τον κόσμο να είναι σφαλμένη. Ε, και γράφει λοιπόν αυτό το πράγμα. Η, η, αλήθεια είναι ότι κάθε χάρτης λέει ψέματα. Ακριβώς επειδή είναι αδύνατον να τεντώσεις τη σφαιρική επιφάνεια της γης κτλ. κτλ. Δηλαδή σήμερα, αυτό το καταλαβαίνετε, είναι από το ίντερνετ. Προχθεσινό, μια εβδομάδα έχει. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, ε, θεωρείται, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, θεωρείται δύσκολο να αντιστοιχίσει αυτό το πράγμα που το αντιστοιχούσαν οι αρχαίοι αιώνες πολλού πριν και για τη μελέτη του ήλιου και, όλων αυτο, και τη μελέτη όλων αυτών και την πραγματοποίηση αυτών των υπολογισμών είχαν όργανα συγκεκριμένα, τα πιο απλά από αυτά τα λεγόμενα σκιαθυρικά. Δηλαδή από τη σκιά του ήλιου, όπως είχαν τα ηλιακά ρολόγια και τα τέτοια. Αλλά το όργανο ναυσιπλοίας, το οποίο δεν σώθηκε, ήταν, ήταν ε, ο σκιώθυρος, ο οποίος δεν σώθηκε, δεν βρέθηκε τέτοιο. Σκιώθιρο εστί σχήμα πυραμίδο εκτεσάρων τριγώνων περιεχομένων, τον ορθή γωνία των τριγώνων, διού λαμβάνομαι την μεσημβρία. Πώ βρίσκει δηλαδή, ε, Όμω τέτοι δεν θα το δούμε, γιατί δεν βρέθηκε. Κάποτε αργά ή γρήγορα με τι ανασκαφέ θα βρεθεί. Και το πρόβλημα το μεγάλο στην αυσιπλοεία τότε ήταν, όπω προφανώ αντιλαμβάνεστε, η μέτρηση των αποστάσεων. Δηλαδή πόσο δρόμο έκανε ένα πλοίο. Πόσο δρόμο. Ε, πολύ πολύ αργότερα, μόλις τον προ προηγούμενο αιώνα, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, να το δείτε και στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα παλαιό ναυτικό. Το πρώτο, το πρώτο είναι του 1865, Το 1865, βιβλίο για τους ναυτικούς, προφανώς στη σχολή τότε την πρώτο ιδρυμένη, πώς να πλέουν και τα λοιπά. Και ένα από τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου είναι πώ να μετράνε τι αποστάσει. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Βλέπετε εδώ. Έχει και μια εικόνα το δρομόμετρο. Αυτό λέγεται δρομόμετρο. Δηλαδή, και εξηγεί πώ δουλεύει το δρομόμετρο. Το δρομόμετρο λοιπόν είναι μια επιφάνεια τριγωνική, όπω βλέπετε στο κάτω μέρο του πλοίου. Το πετάνε αυτό μέσα στη θάλασσα. Το πετάνε μέσα στη θάλασσα. Η άκρη του, σε γενικέ γραμμέ τώρα το λέμε, η άκρη του είναι δεμένη σε ένα κύλινδρο, ξετυλίγεται ο κύλινδρος αυτό το σκηνή και όσο μήκος έχει αυτό το σκηνή, τόσο δρόμο έκανε το πλοίο. Βέβαια δηλαδή, αυτό είναι μια απλοϊκή εξήγηση, είναι αρκετά μπερδεμένο, αλλά ακούστε αυτό τώρα γιατί δεν θα μας πάρει να πούμε και πολλά. Αμέσως μετά έχουν έτοιμο ένα άλλο δρομόμετρο, μαζεύουν αυτό, το ξανατυλίγουν, μετά πάλι το άλλο, μετά πάλι το άλλο και συνέχεια ρίχνοντας αυτό το δρομόμετρο στη θάλασσα και μαζεύοντάς του, ε, Βρίσκουν πόσο δρόμο έκανε το πλοίο. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο και ανακριβές. Και υπάρχει ολόκληρη θεωρία. Δείτε λίγο εκεί πέρα, υπάρχει ολόκληρη θεωρία για να τη δούμε. Για κοιτάξτε, διόρθωση του δρόμου του πλοίου από του σφάλματο των κόβων του σχοινίου και του αμμοτού. Ε, σφάλματα που γίνονται στη μέτρηση. Γιατί όλα αυτά ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο να, να, να μετρηθεί η απόσταση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο το πλοίο. Ακόμα και τα σημερινά, αλλά αφήστε τα σημερινά, τότε τα πλοία αυτά τα μικρά που κάναν το εμπόριο με 20-30 ανθρώπους και τα λοιπά, μέρα νύχτα πλέοντας, πάρα πολλές φορές, χωρίς πηξίδα τότε, ξέφευγαν από το δρόμο, ξέφευγαν από την ευθεία που ήθελαν να πάνε. Κάποια στιγμή, από τα άστρα, αν είχε καλό καιρό, από τον ήλιο, από αυτές με το σκιαθυρικό όργανο, βρίσκαν ότι φύγαν από το δρόμο και ξαναγυρνούσαν στην ευθεία αυτή τη σωστή. Όμω το πλοίο αυτό έκανε χιλιόμετρα, μίλια ναυτικά τέλο πάντων. Ε, τότε τα λέγανε αλλιώ στά, στάδια και τέτοια τέλο πάντων. Α τα λέμε εμεί μίλια όπω τα σήμερα. Έκανε το πλοίο αυτό και παραπανήσια μίλια. Κάνοντα ζυγζάκ δεξιά-αριστερά, άλλοτε τα κύματα του ξέσαιρναν δεξιά-αριστερά, άλλοτε οι καπιταναίοι χάναν τον ακριβή προσανατολισμό και αυτός ο υπολογισμός δεν ήταν σωστός. Και τι κάνανε. <coughs> τι κάνανε. Από κάθε απόσταση που, 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 σημείωναν με αυτόν τον τρόπο και με άλλον τώρα θα δείτε τώρα και με άλλον αφαιρούσαν το 1 τρίτο. Είχαν υπολογίσει δηλαδή ότι εάν το δρομόμετρο αυτό έδειξε 100 μίλια εμείς καπεταναίοι, με το να ξεσέρνουμε δεξιά-αριστερά, να το ξαναφέρνουμε το πλοίο, να το μα ξανα, ξαναφεύγει δεξιά-αριστερά κτλ., εμεί χάσαμε, κάναμε κατά το 1 τρίτο παραπανήσιο δρόμο. Άρα, αυτόν τον παραπανήσιο δρόμο του 1 τρίτου τον αφαιρούμε από, το συνολ, από τη συνολική απόσταση και η απόσταση δεν είναι 100 μίλια που μετρήσαμε με το δρομόμετρο, είναι 33 μίλια. Α πούμε παράδειγμα, αφαιρούμε το 1 τρίτο. Με συγχωρείτε, αφαιρούν το 1 τρίτο, αφαιρούμε τα 33, είναι 66. Δεν είναι λοιπόν 100 μίλια, είναι 66 μίλια, γιατί το εν τρίτον το βγάζουμε. Και διεπιστώθη πολύ αργότερα, βέβαια δεν θα μείνουμε σε αυτό, ότι περίπου ο υπολογισμό αυτό ήταν σωστό. Το συγκλονιστικό όμω δεν είναι αυτό. Το συγκλονιστικό είναι άλλο. Οι Έλληνε φαίνεται να είχαν ένα εργαλείο, δρομόμετρο πάλι, τελείω διαφορετικό και πολύ πιο εξελιγμένο από το να πετάνε ένα αυτό και να το μαζεύουν με τα χέρια οι ναυτικοί πολύ πιο εξελιγμένο δρομόμετρο. Στην αρχαιότητα ήταν ένας επιστήμονας τεχνικός και μαθηματικός και απ' όλα ο Ήρωνας. Ο Ήρωνας, το, 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 το ήττα εννοείται, Ήρων, όχι Ήρων, όπως λέμε σήμερα που ηρωνεύεται ένας, Ήρων με ήττα. Αυτός ο Ήρωνας λοιπόν έκανε πάρα πάρα πολλές εφευρέσεις τέτοιου είδους. Μεταξύ αυτών και πριν προλάβετε να το θεωρήσετε υπερβολή, κάντε υπομονή δύο λεπτών. Και πριν πριν, και αμέσως μετά το δρομόμετρο αυτό υπήρχε ένα όργανο για δείτε το εκεί πέρα, εδώ είναι μια γραφική ένα άλλο είδους δρομόμετρο για κοιτάξτε ένας ε, άξονας με μια ρόδα στη θάλασσα που γυρνάει στη θάλασσα αυτό που λέει μη και αυτός ο άξονας ε, αυτός, αυτή η επιφάνεια γυρνώντας κινεί με έναν ατέρμονα κουχλία άλλους οδοντοτούς τροχούς και αυτοί με τη σειρά τους κινούν έναν τελικό τροχό που δείχνει μια ένδειξη απάνω στο κουτί αυτό. Αυτό το κουτί που βλέπετε με του οδοντοτούς τροχούς έχει απεικονιστεί σε ένα βιβλίο από κάποιον Κώστα Κοτσάκο ως εξή. όπως θα δείτε στην επόμενη εικόνα. Ένα ξύλινο δρομόμετρο θα δείτε στην επόμενη εικόνα. <κοί> αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή γυρνάει εκείνη η φτερωτή, θα τη λέγαμε σήμερα, θα, όπως τρέχει το πλοίο, γυρνάει τη φτερωτή αυτή και η φτερωτή με το, μεταδίδει την κίνηση σε όλα αυτά. Για να δούμε τώρα. Κάτι συγκλονιστικό. Ας πάρουμε την εικόνα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, ξέρετε κύριε Λογοθέτη, το σχεδίασε ένας τεχνικός προφανώς και ένας άλλος τεχνικός το έκανε και ξύλινο. Ποιος μας λέει, είναι δυνατόν να υπήρχαν σύστημα οδοντοτών τροχών 3.000 χρόνια πριν. Σωστή απορία και σωστή επιφύλαξη. Για ακούστε τώρα. Λοιπόν, ο Ήρων, ο Με Ιτα Ήρων, περιγράφει αυτό το όργανο. Το περιγράφει και σώθηκε η περιγραφή. Και ακούστε την. Έστω κοχλία, την στιματιών κινούμενος, ο ΑΒ, ε, 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 με συγχωρείτε, ο συμφιές έστω τύμπανον, το Δ, οδόντων 12. Με τον οποίο συνδέεται ένα τύμπαν που έχει δο, οδοντουτά 12. Και τούτο παράλληλον έστω, το επτά οδόντων συμφιέ, δε έστω αυτό το ήτα οδόντων 8. Δηλαδή περιγράφει κοντινού οδόντοτους τροχού. Παρακύριστο δε. Α, δε το λάμδα οδόντων, ε, επιπλέον το λάμδα οδόντων ρο, δηλαδή ο τροχό λάμδα με, 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 ε, οδό, με 100 δόντια, προ έτερον ομοίω οδόντων 20, αφού μυρογνωμόνιον έστω, δηλούν το πλήθος των σταδίων. Αυτό το πράγμα και καταλήγει σε μια αυτή που γυρνάει και δείχνει το μήκος των σταδίων, δηλαδή των μίλιων που έκανε το πλοίο. Κατεσκευάστο δε τροχό πτερωτό ομί. αυτό που σα είπε, φτερωτή που γυρνάει. Να φτιάχνουμε λοιπόν έναν πτερωτό τροχό που γυρνάει, την περίμετρον έχουν, την υπό των πτερών, πάσων τετορνευμένο. Ακούστε, υπάρχει αρχαία λέξη τετορνευμένο, από το τορνεύω. Λοιπόν, Συν το και το αυτό εκφυρωμένο άξιο τούτο το τροχό προηλήφθο δου και, και, εξηγεί μετά πώς αυτό το πράγμα λειτουργεί και μετράει το δρόμο. Και σας ρωτώ, αυτή η περιγραφή πια δεν είναι εικόνες που έκανε ένας, πιάνει το χέρι το έκανε ένα πράγμα, μπορεί και από το μυαλό του. Εδώ είναι η περιγραφή του Ήρωνα. Αυτό το πράγμα που είδατε διαφέρει σε τίποτα από τους μετρητές ταχύτητο τα κοντέρ των αυτοκινήτων μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τώρα έγινε ένα άλλο σύστημα βέβαια, ε, τελείως διαφορετικό. Μέχρι πριν 10-20 χρόνια η ταχύτητα των αυτοκινήτων έτσι μετριόταν. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν, να κάνουμε μία παρένθεση για να σας πω μία σκέψη δική μου η οποία μπορεί και να είναι λάθος αλλά θα τη θέσω από την κρίση σας και σε λίγη ώρα. Ξέρετε εγώ, θα το έχετε καταλάβει, δεν είμαι καθόλου μα καθόλου ε, σύνομο σιολόγος, και ήρθαν εξουγίνοι και κάναν τούτο εξουγίνοι και κάναν τ' άλλο. Και ο Γκέρικ Φοντένικεν στην Ελβετία και έτσι κι αλλιώ κι αλλιώτικα. Γι' αυτό και από πού θα το έχετε καταλάβει, γι' αυτό δεν υπάρχει εκπομπή με τέτοια πράγματα που να μην έχω φέρει βιβλία 500 και χιλίων και 200 χρόνων να τα βλέπετε με τα μάτια σα. Να αποδεικνύεται δηλαδή κάτι. Δεν είμαι λοιπόν συνωμοσιολόγο. Αλλά γιατί σα έκανα αυτή τη διευκρίνηση. Αλλά ακράδαντα πιστεύω ότι. Στα αρχαία χρόνια υπήρξε μια τεχνολογία που χάθηκε. Για λόγου που οι του ξέρουν. Γιατί υπήρξε μια τεχνολογία που χάθηκε, λένε όλοι, και το ξέρετε και εσεί όλοι μα. Δείτε την επόμενη εικόνα, ότι βρέθηκε στα κύθρα ένα όργανο ο Αστρολάβο. Ο οποίο Αστρολάβο, α πάρουμε την εικόνα. Μετά από πάρα πολλέ παρατηρήσει, μετά από περίοδος ακτινοβολήσει, μετά, 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 ήρθαν στο φω, μπόρεσαν και αναπαρέστησαν του τροχού. Και βρήκαν ότι ο αστρολάβος αυτό ήταν σε σχέδιο βέβαια αυτό το πράγμα. Αυτό το όργανο το οποίο είχε 20 τροχού οδοντοτού και μετρούσε τα αστέρια, μετρούσε αυτέ τι Ελλήνε και τι τα λοιπά, Μετρούσε την περιφέρεια τη γη. Λοιπόν, ε. Όπω και, και, πολύ αργότερα ανακαλύφθηκε στην Ινδική, στον Ινδικό ωκεανό πάλι, αυτό που θα δείτε τώρα, πάλι ένα οδοντοτό τροχό σε πλοίο με τέλεια δόντια. Ε, γιατί σα λέω τώρα αυτό που σα είπα, Ο οδοντοτό τροχό. Α πάρουμε την εικόνα βέβαια. Ο οδοντοτό τροχό. Η οδοντοτή τροχή, α ας πούμε, ας πούμε του αστρολάβου των αντικυθύρων. Το οποίο είναι μεταλλικό όργανο. Και είναι πια ένα αμφίβολο τι πράγμα ήτανε η οδοντοτή τροχή δεν μπορεί να έγιναν για ένα ταξίδι και από έναν άνθρωπο, δηλαδή να πήρε σφυριά και καλέμια και να κουπανούσε. Γιατί, γιατί οι οδοντοτή τροχή θέλουν πολύ μεγάλους μαθηματικούς υπολογισμούς για να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, δείτε λίγο μια που μιλάμε για οδοντοτή τροχή, αυτή είναι η σημερινή οδοντοτή τροχή, η τέλεια. Λοιπόν, προσέξτε κάτι βέβαια. Πριν πάμε λίγο παρακάτω, προσέξτε κάτι. Δεν είναι απλώς απλώ δόντια μητερά που μπαίνουν. Είναι προεξοχέ αυτέ. Αυτά τα δόντια, στα λέμε εμεί που δεν είμαστε μηχανικοί. Αυτά τα δόντια βλέπετε ότι δεν είναι απλώς απλώ κονικά. Είναι χωρί μύτια πάνω. Ξεκινούν φαρδιά κάτω ε, στην στη, στη, στη περιφέρεια του κύκλου και σιγά σιγά κάνουν μια κλίση και στενεύουν. Ούτω ώστε όλο αυτό το σύστημα να εφαρμόζει αβίαστα στον άλλο τροχό και ο άλλος να κινεί τον άλλον. Και μάλιστα, ας πάρουμε την εικόνα, τόσο δύσκολο και τόση μελέτη θέλει αυτό το πράγμα που σήμερα στα πολυτεχνία της χώρας, φαντάζομαι σε όλα τα πολυτεχνία της γης βέβαια, αλλά στα πολυτεχνία της χώρας μας αποτελεί ειδικό μάθημα της μηχανολογίας η σύνδεση, η κατασκευή και σύνδεση οδοντοτών τροχών. Και για, του λόγου του αληθές, όλα τα βιβλία, κοιτάξτε τι υπολογισμούς έχει, ένας, μια ένα σύστημα οδοντοτών τροχών. Τι υπολογισμού λεπτότατου για να λειτουργήσει. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Α δούμε και την επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε, πόσοι υπολογισμοί απάνω στα δόντια αυτά. Δεν ξέρω αν τα λένε δόντια τώρα, δόντια τα λέω εγώ. Ε, κοιτάξτε, το πάχο τη βάση, το πάχο μέσα στη μέση του δοντιού. τη κατάληξη του δοντιού χωρί μύτη, χωρί αιχμή, χωρί χωρί σύστημα να λυπαίνεται αυτό το πράγμα για να μην θερμαίνεται και καταστρέφεται. Συστήματα δηλαδή, ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Και αυτό είναι από πολύ πιο κοντά οι οδοντοτή τροχή τι υπολογισμού έχουν. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν τώρα. Πείτε μου λοιπόν τώρα. Ο ήρωνας μιλάει για οδοντοτούς τροχούς. Όπως είδατε, λέξη, λέξη, λέξη. Τα πανεπιστήμια τη Αμερική, τα οποία με προηγμένα μέσα μελέτησαν τον αστρολάβο των Αντικυθύρων, μιλάει για οδοντοτού τροχού. Που κάναν καταπληκτικού υπολογισμού για το αστρονομικού. Αφήστε τώρα τι υπολογισμού κάναν. Πώ κατασκευάστηκαν αυτοί οι οδοντοτοί τροχοί, οι οποίοι για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι τέλεια τα δόντια μεταξύ του πρώτον, τέλεια ένα-ένα και δεύτερον, τα δόντια αυτά να έχουν και τέλειο σχήμα για να εφαρμόζουν στα δόντια του άλλου τροχού. Αυτό είναι παντελώ αδύνατο να κάτσει ένα αρχαίο με ένα σφυρί και μια φτή και να κουπανάει και να κάνει οδοντοτού τροχού τέτοια ακρίβεια. Και επιπλέον, σα είπα και πριν, με κανέναν τρόπο δεν πιστεύω ότι ο αστρολάβο των αντικειθήρων ήταν το μοναδικό όργανο ναυσιπλοεία και αστρονομία που υπήρχε στην αρχαιότητα. Ή κάθισε ένα, ή κάθισαν πουλί. Πουλί κάθισαν και φτιάξανε 40 οδοντοτούς τροχούς, 20 πώς ήταν 30-40 οδοντοτούς τροχούς και τους βάλανε τι γιατί. Και αν του κάναν αυτό που προφανώς του κάναν, ακόμα πιο προφανές είναι ότι κάναν και δεύτερο και τρίτο και δέκατο τρίτο και έτσι ίσως πλέαν τα καράβια, έτσι ίσως μετρούσανε τις αποστάσεις που κάναν τα πλοία, έτσι ίσως είχαν ανακαλύψει το, 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 το δίαρμα δίαρμα σα είπα λέγεται, δεν θυμάμαι να σα το είπα. Τέλος, η απόσταση αυτή που κάνει το πλοίο στα αρχαία χρόνια λεγόταν δίαρμα. Και αυτό εξηγεί και κάτι άλλο. Σε παλαιότερα συγγράμματα, να μην τα ανοίξουμε τώρα, πάει και μισή ώρα. Σε παλαιότερα συγγράμματα, ο πλού, ο πλούς, η απόσταση, ο χρόνο να ψηφιλίε κτλ. μετριόταν τελείω αλλιώ. υπάρχει έκφραση του, του πλού που λέει πλούς ημέρας και πλούς νυκτός. Υπάρχει πλούς ημίσιας ημέρας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τελείως εντελώς, ας πούμε, πώς να πούμε, ανακριβή. Ένα πλοίο μπορεί σε μια μέρα να βρει ούριο άνεμο και ευνοϊκό, ένα να μην βρει και τα λοιπά. Δεν μπορείς δηλαδή να το θεωρήσεις αυτό. Βέβαιο. Ακόμα υπάρχει μια έκφραση που δεν ξέρω αν είναι γνωστή. Υπάρχει η έκφραση προαριστίδιος πλούς. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει αυτό. Ε, προαριστίδιος πλούς, ε, καταρχάς άριστον, άριστον στα αρχαία, είναι το πρόγευμα κατά τις 10 η ώρα. Πώς το λέγανε νομίζω, στα, ιδίως στην επαρχία την ελληνική Δεκατιανό, κάπως το λέγανε. Τέλος, μα αυτό λεγόταν άριστον τα παλιά χρόνια. Και εννοείται κοπηλάτες, επειδή κάνανε πολύ μεγάλη μήκη αυτή να πούμε προσπάθεια, όλα τα γεύματα, τα δείπνα, ε, ο δόρπος που ήταν το βασικό, γι' αυτό κοιτάξτε σήμερα, δεν υπάρχει δόρπο λέξη. Λέμε θα πάμε να φάμε, θα πάμε στο γεύμα που μα εκάλεσαν. Τι υπάρχει όμω, το επιδόρπιον. Το επιδόρπιον, κοιτάξτε πώ είναι αυτή η ευθύνη από τι γλώσσε. Τέλο πάντων, παρένθεση. Το επιδόρπιον είναι από το δόρπο. Πριν το δόρπο ήταν το άριστον. Δηλαδή, ένα φαγητό πρωινό, α το πούμε, που το τρώγαν όμω γύρω από τι 10 η ώρα. Υπάρχει λοιπόν έκφραση προαριστίδιος πλού, δηλαδή ταξι, διαδρομή που έγινε μέχρι σότου Μέχρι ότου, στα... <κυρλώσεις> <Συγγνώμη. Μέχρις> ότου <κυρλώσεις> σταματήσει το πλοίο αφήσουν τα κουπιά και τα πανιά για να φάνε οι άνθρωποι αυτό το λεγόμενο μετά από καιρό δεκατιανό. Σιγά σιγά αυτές οι εκφράσεις χάθηκαν. Δηλαδή, χάθηκαν το λέω και με μια αυτή τώρα, εγώ προσωπικώς να το πω πιο σωστά γιατί Μπορεί κάποιο να πει, κοίταξε το τάδε βιβλίο δύο-τρει αιώνε μετά, εγώ το ξανάδα. Εγώ δεν το ξανάδα. Δηλαδή, για αιώνε μετά, αρχαία ναυσιπλοεία, χάθηκαν αυτοί οι προσδιορισμοί του προαριστίδιου και πλούς ημέρας και πλούς νυχτός. Ως υπολογισμό, βέβαια, για να πούν ταξιδεύαμε μέρα ή νύχτα, εντάξει, χάθηκαν αυτά. Αν αυτό, το ότι χάθηκαν, αν πράγματι χάθηκαν και δεν είναι λυπή τα βιβλία αυτά, εάν πράγματι χάθηκαν, αυτό πώ ταιριάζει με το ότι εξαιτία του ήρωνο του Αλεξανδρέω βρέθηκαν άλλα συστήματα, αυτά που είδατε, έστω και αν αυτή τη στιγμή προσωπικώς τα θεωρώ ανεξήγητα με την τεχνολογία της εποχής που ξέρουμε. Απ' την άλλη όμως, ανεξήγητα μεν, υπαρκτά δε. Και θα έχετε ακούσει, αυτό το λέμε τώρα, εμπαρενθέσεις, είναι άλλο το θέμα, ακόμα και σήμερα, λέμε πολύ, είναι εξαιρετικά δύσκολο, κατάλληλους αδύνατον, να κατασκευαστούν πυραμίδες, όπως αυτές του Καΐρου, στην Κίζα, στην Αίγυπτο. Είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και μάλιστα πολλοί λένε έτσι εμφαντικά. Άντε καλά, βρέθηκε τρόπο να ανεβούν τέτοιοι κυβόληθοι ή σε ένα δωμάτιο του καθένα εκεί πάνω. Ο τελευταίο, τελευταίο. Η μύτη τη πυραμίδα. Που πού ανέβηκε και ήρθε εκεί πέρα. Άγνωστο τελείω. Ούτε, ούτε βρέθηκαν εργαστήρια εκεί πέρα τέτοια, ούτε με στην έρημο πώ μεταφέρθηκαν αυτοί οι κύβοι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ένα από τα μυστήρια είναι αυτά. Ένα άλλο μυστήριο λοιπόν, ίσω είναι αυτό που σα λέω. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε. Καταρχά είναι και μισή ώρα βλέπω κοντεύει. Α το βάλουμε το 729, αν με ακούνε η τεχνική. 729, ναι, το ναι, 729 219. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να ρωτήσετε, κάτι γιατί σα είπα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα θέματα αυτά. Αλλά σε μια και σε δύο ώρε δεν μπορεί κανεί να αναλύσει όλη την αρχαία τεχνολογία. Αν κάτι όμω τελείσετε, ευχαρίστω να, να, το πούμε περισσότερο. Ε, δεν μπορεί λοιπόν. Δεν μπορεί λοιπόν στη διάρκεια κάποιων χιλιάδων χρόνων αυσιπλοείας στην οποία ναυσιπλοεία, όπω σα έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκίναγε το καράβι από την Τύρο και έφτανε στη, στη, στη Λιβύη, ακριβώ εκεί που θέλετε. Άρα υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Πώ όμω γινόταν αυτό το πράγμα, άγνωστον τη πάση. επί του παρόντο τουλάχιστον. Βεβαίω προϊουσών των εναλλείων ερευνών, ίσω κάποτε βέβαια παντηθούν αυτά, να βρεθούν σε ναυάγια, να βρεθούν στη στεριά, να βρεθούν κάπου τέτοια όργανα. Αλλά. Εκτό τώρα αν κάποιο τεχνικό ε, πει τώρα, τηλεφωνήσει, επικοινωνήσει μαζί μα και πει: Ξέρει με το χέρι, με το καλέμι. Καλέμι τα λέγανε αυτά που κάναν τα γάλματα. Με το καλέμι, ξέρει μπορεί να γίνουν οδοντοτή τροχή τέτοια ακρίβεια. Ε, εγώ θα το πιστέψω, γιατί εγώ δεν είμαι μηχανικό. Φοβάμαι όμω ότι ακόμα και αυτό είναι ένα ε, μυστήριο των αρχαίων χρόνων και όχι μυστήριο βέβαια με τη μεταφυσική και με τα αυτά που λέμε, απλώς επιστημονικά μυστήριο. Δύο, λίγα, δύο λόγια ήθελα να σα πω. Αν προλάβω θα το κάνουμε στο τέλο, γιατί μου λένε η τεχνική αστραπία είναι πολύ κόσμο στι γραμμέ. Για του ανέμου, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι και αυτό, αλλά για να δούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Γεια σα. Χαίρετε. Πατέρω λογοθετή. Ναι, ναι, μιλήστε. Χαμηλώστε την τηλεόραση εντελώ και μιλήστε από το τηλέφωνο, γι' αυτό μπερδεύεστε λίγο. Μιλήστε μόνο ναι. ναι. Ναι, ναι, μιλήστε μόνο από το τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν. Ε, λένε ότι ο πολιτισμό εξαρτάται από την ακρίβειά του. Ο το βρήκε με 9 τη χιλής ναι, ναι. Ποιο, Για ποιο λέτε, για τον Ερατοσθένη ή για τον Ιωάννη. Ναι, για, το, για, το, για το, την περίμετρο της γης; Ναι, για τον Ερατοσθένη λέτε. Ναι, ναι. ναι που είπατε, βρήκα στο Ιντερνετ ότι. Τα, καλύτερο και από, ένα... 9 τη χιλή δηλαδή είναι να Βεβαίω, αν δεν είχαν βρεθεί οι δορυφόροι, του έρατο θα ήταν αυτό. Οι δορυφόροι βρήκαν ότι η γη δεν είναι στρόγγυλη, μοιάζει με ελλειπτική. Ναι. ναι, είναι λίγο μπερδεμένη, δεν είναι ακριβώ έτσι. Ε, συγχαρητήρα, είναι το θέμα έχει πάρα πολλά υποθέματα. Ναι, εννοείται. Ναι. Ακόμα και σήμερα οι Αμερικάνοι μετράνε τα, τις μεγάλες αποστάσει σε στάδια ράγκμπι όμω. Ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι. Ε, δεν είναι μόνο στα παλιά κοντέρ που είπατε του Ήρωνα τα γρανάζια. Είναι και στα εδρόμετρα που έχουμε όλοι στα σπίτια μα τώρα. Ναι, ναι, αλλά Έτσι, τώρα. Ζυνάδικα, αλλά ναι. τώρα. Αυτοί, ναι, αυτοί κοιτάξτε, μιλάτε, γρανάζια. Αν οδοντοτή... πάτε στην επιλωτή σα, θα το δείτε και μέσα. Ο δοντοτήτρο σήμερα υπάρχουν σε χιλιάδε ε, χρήσει, εννοείται. Ήταν και επίπεδη, δεν, ήταν, δεν είναι πλα... ναι. δεν όπω είναι αυτή. Φανταστείτε ναι. τι ακρίβεια είχαν. Βεβαίω, αλλά. Και αυτή ένα <laughs> τη χιλή ακρίβεια θα είχαν, εγώ πιστεύω. Βεβαίω, αλλά μήπω είστε μηχανικό. Ε, όχι, βλέπω. Α, όχι, καλά, όχι, να ρωτήσω. Μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει στο χέρι, να κουπανάμε με το καλέμι και να γίνουν 20 τίτρο τροχή που να βρίσκουν του πλανήτες. Τέλο, αφού δεν είστε ίσω και εσεί έχετε την ίδια πορεία μετά. ναι, και, και κάτι που είπατε για τον Σκιόφυλλο. Ναι. Ο σκιόφιλο ορισμός Είναι 90 μίρε. Ποια πλευρά. Ε, 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 Μήπω είναι οι πυραμίδε, ο σκιόφιλο. Το σχήμα των πυραμίδων έχει το όργανο. Μάλιστα. Ναι, αλλά η ναι, πιο ναι, ναι, βάση, είπα. δεν κατάλαβα, ναι, ναι, αλλά απλώ ήταν μικρό, δεν ήταν οι πυραμίδε. Ήταν τέσσερι πλευρέ, κατέληγε όπω οι πυραμίδε. Σκιώθυρο. Σκιώθυρο ε, ε, η βάση είναι τετράγωνη, λέει. η βάση Εί. είναι τετράγωνη, ναι. Ε, Όμως... Όπω είναι του χέρι, οι η πυραμίδα. Ναι, ακριβώ. Όμως... Άρα, <στά> άρα, ήταν τόσο σημαντικό που η, οι αυτή παλή, η παλιή στη λίστα ναι. Φαραώ. Το, το, κάνανε μεγάλο θέμα ναι, Καταλάρω, το ξέρω. Και πολλά λέει. από αυτά ήταν και μυστικά, μυστικές κατασκευές. Ε, ναι. Δεν τα και τα κάνανε... ότι η Νάουσα, αν τη ανάποδα, είναι Ασουάν. Ναι. ναι. Ε, σε ποια χώρα διαβάζουν ανάποδα. Ξέρω, στην Ιαπωνία διαβάζουν ανάποδα. Καλά, και αυτό Αραβία. είναι λίγο... Ναι. Και στην Αραβία δεν τα διαβάζουν ανάποδα. Ναι, όμως δεν είναι αυτό που λέμε, ότι πήγαν Όχι, Έλληνες εντάξει, και... εντάξει, δεν είναι ακριβώς, ναι. αλλά ναι. Ναι. νομίζω ότι οι Άραβες γράφουν από ανάποδα από εμάς. Ναι, 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 έτσι που το λέτε. Οπότε, άμα γράψουμε αερογλωστικά τον Νάουσα και αυτό του διαβάζουν Ασουάν... Τελφ. Στα αραβικά, δηλαδή. Πιθανώ να είναι. Ναι, εντάξει, εγώ ναι, έχω αυτό για, για, για το λέω. Ναι, να είστε καλά. Ναι, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω πώ το λέτε. σω και με κάποια ίσω φιλοπαίγμονα διάθεση, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τέλο πάντων, τώρα είναι δεν είναι. Ο καθένα τη γνώμη του λέει. Δηλαδή, για να είναι απολύτω ε, θεμελιωμένα αυτά που λέμε, πρέπει να αποδεικνύονται παραχρήμα που λένε και στα αρχαία. Δηλαδή, αμέσω να αποδεικνύονται. Ε, αυτό είναι ένα, ένα αυτό παρετιμολογία λέγεται, που καμιά φορά ψάχνουμε ερμηνείε έτσι πολύ επιφανειακέ και πολύ πρόχειρε που δεν είναι και σωστέ. Τέλο πάντων, όμω δεν είναι τώρα το θέμα τη εκπομπή αυτό. Μην καθιστούμε και του τηλεθέτε. Σα ακούμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ε, Εσά μιλάω. Ναι, ναι. Ε, έχω μια απορία. Γιατί παρουσιάστηκε στη Μεσόγειο αυτή όλη η ανάπτυξη και στου Έλληνε βέβαια. Ε, τι συνετέλησε, το κλίμα, το φαγητό, το πολίτευμα, τι κατά τη γνώμη σας. Θα σας πω αμέσως τρια Τρία-τέσσερα πράγματα συνετέλεσαν. Πρώτον, το κλίμα. Η Μεσόγειο, όπω ξέρετε, είναι μια κλειστή θάλασσα. Δηλαδή, Μάλιστα. παρά τι τρικυμίε τη, παρά τα, αυτά που, τα προβλήματα που ακόμα και σήμερα, καμιά φορά, το χειμώνα έχει, δεν πάβει να είναι μια κλειστή θάλασσα. Μάλιστα. Δεύτερον, αυτή η κλειστή θάλασσα, παρά το ότι είναι τεράστια, είναι σπαρμένη με νησιά. Με νησιά και νησάκια. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει. Ότι, ότι σε πολύ μεγάλα ε, διαδρομές του πλού αυτού, οι ναυτικοί βλέπαν το επόμενο νησί. Το βλέπαν. Ήταν δηλαδή πολύ εύκολο να φτάσουν. Και ακόμα και ακόμα, είχαν ε, αναπτύξει την ναυτιλία για οικονομικούς λόγους. Ακούστε κάτι. Χρόνια πριν από αυτά που λέμε τώρα, πολλά χρόνια πριν, ε, ανακαλύφθηκε στην Αθήνα ο Ψιδιανός. Ο Ψιδιανός είναι ένα υλικό κατασκευή. Ναι. Ε, ένα ορυκτό, ο ψυδιανό. Ο οποίο όμω ο ψυδιανό παρήγεται μόνο στη Μήλο. Uh -huh. μόνο στη Μήλο. Είναι λοιπόν βεβαιωμένο ότι κανένα δυο χρόνια πριν από αυτά που λέμε τώρα υπήρχε εμπορική αυτή, πώς το λένε, επικοινωνία μεταξύ Μήλου και πυραιό, και, αθηνα, και Αθηναϊκή Δημοκρατία, α πούμε. Μες. Και ένα τέταρτο και τελευταίο, χοντρικά σα τα λέω τώρα, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που βάλατε. Ένα τέταρτο και τελευταίο ήταν η ανάπτυξη του πολιτισμού τη Αθήνα, κυρίω και εξ αυτού δημιουργία απικιών. Μες. Οπότε βρέθηκαν στην ανάγκη να, να έχουν αυτέ τι απικίε, να επικοινωνούν με αυτέ, αλλά κυρίω θα σα πω μια λέξη που δεν θα την αναλύσουμε, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, κληρουχίε οι κληρουχίες ήταν εγκατάσταση Αθηναίων σε διάφορα μέρη. Σαν απικίες δηλαδή. Σαν απικίες, αλλά όχι να, για να τις κάνουν απικίες, για να, για παρεμποδίσουν άλλους να τα καταλάβουν και να προβληματί... υπήρχε, για να καταλάβετε τι λέω, υπήρχε κληρουχία στην Αίγινα. Γιατί, για να μην μπορούν οι λακεδαιμόνοι να καταλάβουν την Αίγινα και να ταλαιπωρήσουν την Αθήνα. Υπήρχε κληρουχία δηλαδή αποστολέ πλοίων στην Ορταφέρτα, στην εδώ, σε πώ τη λένε εδώ, στην Ποτίδια. Και στη Χαλκιδική. Ναι, ναι. αυτό πάνω από, στη Χαλκιδική, στην Ποτίδια. Μάξε. Δηλαδή είναι μια πλειάδα λόγων ε, που, 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 ευνόησε αυτό το πράγμα, εκ των οποίων μόνο τώρα έτσι στον αέρα, επειδή είναι και άλλοι τηλεθεατέ, τρει-τέσσερι μπορώ να σα πω, αλλά κάποια στιγμή ναι, ναι. θα δούμε πώ θα το μεταδέσουμε. Εγώ ε, το ερώτημά μου είναι γενικό. Ναι. Γιατί δεν ανεπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα μόνο η ε, ε Βασιλεία. Η φιλοσοφία, Βεβαίως, τα μαθηματικά, είτε... η ιατρική, Ήε, τα πάντα. η αστρονομία, τα αυτά πάντα. όλα δηλαδή... Τα πάντα αναπτύχθηκαν. Απλώ, καταρχά, ευχαριστώ για την παρέμβαση, για την ερώτηση, μάλλον. Ε, τα πάντα αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Απλώ επειδή σήμερα το θέμα είναι εστιασμένο κάπω στην αυτιλία, τα πάντα. Και θυμάστε, αν, δεν ξέρω πόσο καιρό βλέπετε αυτή την αυτή που έχει φέτο, είναι 22ο χρόνο, 23ο και εγώ πια. Αν τη βλέπετε πολλά χρόνια, θα είδατε πόσε και πόσε κάναμε για τον Αριστοτέλη, για ένα σωρό πράγματα τα οποία ανάγονται στον πολιτισμό και στα τέτοια. Απλώ σα είπα δύο λόγια μόνο γιατί μιλήσαμε σήμερα για την αυτιλία. Αν ανοίξουμε τέτοια αυτή, δεν θα μπορέσει να μιλήσει και ένα άλλο τηλεθεατή για να πούμε τα, υπόλοιπα. Λοιπόν, σα ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Χαίρετε. Ε, ήθελα να κάνω μία προσθήκη ναι. στο εξή. Ότι σήμερα στον καθαρισμό των τάγκερ, των αμπαριών των τάγκερ, ναι. χρησιμοποιείται το σύστημα τη Butterworth που είναι δηλαδή υπέρθερμος ατμός το οποίο στρέφεται με μία πεταλούδα και καθαρίζει τα μπάρια για να αλλάξει το φορτίο των, τον τάγκερ το οποίο είναι καθαρός αμυγός εφεύρεση του ήρωνος του Αλεξανδρέως. Βεβαίω. Σας και... ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είστε Καλή καλά. Συνέχεια. Και το, και το αμπάρι, το αμπάρι στα αρχαία λεγόταν Άντλον. Η λέξη άντλον, ουδέτερο ουσιαστικό, είναι το αμπάρι. Εξού σήμερα η λέξη άντληση σημαίνει ότι βγάζουμε νερό από ένα χαμηλό μέρο, από αμπάρι. Το άντλον ήταν αυτό. Και σήμερα αυτό που λέει ο κύριο δεν γίνεται μόνο για καθαρισμό να βάλουν άλλο εμπόρευμα στα αμπάρια, γίνεται και για λόγου ασφαλεία, όταν δηλαδή τα πλοία μεταφέρουν καύσιμα και τέτοια ε, και τα αδειάζουν τα καύσιμα, μετά μένουν αέρια μέσα. Και γίνεται αυτή η διαδικασία και δίδεται ένα πιστοποιητικό που λέγεται gas free. Δηλαδή το πλοίο αυτό είναι ασφαλέ Gas Free ελεύθερο, δηλαδή ασφαλέ από αέρια και μπορούν να εργαστούν μέσα να, ναυτικοί, φο, φορτωτέ και τέτοια. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Ε, Ορίστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ε, κύριε Λογοθέτη, εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο, ίσω κάτι λίγο πιο γενικό. Ε, Έχουμε διαβάσει πολλά για την αρχαία τεχνολογία και όλα αυτά. Η ερώτησή μου, επειδή δεν το γνωρίζω και δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, πώ χάθηκε με την πάροδο όλων αυτών των χρόνων και των αιώνων αυτή η τεχνολογία. Πώς δεν έχει υπάρξει μια συνέχεια. Κοιτάξτε, δεν μπορώ, όπως σας είπα και πριν, ευχαριστώ για την ερώτηση, όπως σας είπα και πριν, και εγώ πιστεύω ότι υπήρξε μια τεχνολογία που χάθηκε. Τώρα, το πώς χάθηκε. Ίσως, ίσως από φυσικές καταστροφές. Ίσως από πράγματι κρίκ, δεν λένε για την... Δεν λένε οι αρχαιολόγοι βέβαια και κυρίω ο Μαρινάτος, δεν ζει βέβαια ο Μαρινάτος, ο Σπύρος Μαρινάτος, δεν λέει, δεν έλεγε εν ζωή ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης κατέστρεψε τον κριτικό πολιτισμό. Ίσως λοιπόν να είναι αίτια φυσικές καταστροφές. Ίσως, ίσως να είναι τα πολλά ναυάγια των χρόνων εκείνων λόγου, θα έλασω τώρα λόγο λόγο, που, που πέραν μαζί τους και όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, αυτή ήταν και η δική μου απορία για αυτή τη τεχνολογία, απλώς να επαναλάβω για δεύτερη φορά ότι θεωρώ απίθανο να κάτσαν κάποιοι και να κάναν έναν αστρολάβο, ένα τόσο τέλειο όργανο τα αρχαία εκείνα χρόνια, έναν αστρολάβο και μάλιστα στο χέρι, κουπανώντας με, το, με, τη, σμίλη, με το λένε, το, τη σμίλη. Πώς το λένε, τη σμίλη, πώς τη λένε, στο, καλέμι. Καλέμι, λέγεται στη λαϊκή γλώσσα, σμίλη στα αρχαία, να κουπανά, εξού και το, αυτό το ρήμα, σμιλεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή με έναν αρχαίο να κάσει κάτω και να κουπάναγε ένα μέταλλο ή ένα ξύλο και να το έκανε έτσι. Αλλά όπω σα είπα, είναι και δική μου απορία. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Ναι, καλησπέρα σα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια, κύριε Βελούμπη, ναι, για Ήθελα να σας πω το εξής. Στην, στην εισαγωγή, στη μηχανοργική τεχνολογία, στο Πολυτεχνείο, που αναφέρεται ακριβώς για την κατασκευή των οδοντοτών τροχών και άλλων αντικειμένων συνεργαζόμενων μεταξύ τους, αναφέρεται η, η, η ρίση του Αριστοτέλη. «Πεπαιδευμένου γάρε στην, επιτωσούν τα ακριβές επιζητήν καθέκα στον γένος, εφόσον η το πράγματος φύσης επιδέχεται». Εσείς ξέρετε αρχαία ε, πολύ καλά και αυτό είναι από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Ναι. Δηλαδή πόσο σημαντικό ήταν η αναζήτηση της ακρίβειας... Βεβαίως, που, που... να σας το Για κοιτάξτε ε... να δείτε κάτι, Α, αν μπορείτε, αν μπορείτε. Ναι. Όχι, αν μπορείτε εσείς, α... Εδώ Συνέβαια, τι λέει Αριστοτέλου, ναι. ηθικά νοικομάχια. Ακριβώς. Αυτό είναι παμπάλαια του 1500 και μέσα εδώ γράφει αυτό που λέτε. Το, το οποίο όμως, ξέρετε, η, η απόλυτη πεποίθησή μου ότι, ότι υπήρξε τέτοια τεχνολογία δεν είναι συναισθηματική. Είναι από διάβασμα. Εδώ βλέπετε πέντε βιβλία, δεν είναι πέντε. 105 είναι στο γραφείο μου. Είναι δηλαδή από μελέτη σχεδόν όλες τις βιβλιογραφίες αρχαία που μιλάει για πράγματα τα οποία. Δεν μπορεί να έγιναν από έναν ερασιτέχνη που του ήρθε να κάνει έναν τροχό. Και είδατε, επιβεβαιώνετε εσεί και ευχαριστώ που το κάνετε, ότι στο Πολυτεχνείο διδάσκεται στη μηχανολογία ω κλάδος, κλάδο, ω μάθημα. Ως ξεχωριστό, ναι. Στο βιβλίο του κυρίου Παπά είναι το... στο Πολυτεχνείο ναι. που είναι... αναφέρεται στην. και στη μελέτη του κυρίου Γρηγοριάδη στο Πολυτεχνείο. Και υπάρχει μια πολύ ωραία μελέτη από τα ΤΕΗ Καβάλα, δύο σπουδαστών μελέτη πριν ε, κάμια δεκαριά χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή ε, του κύριου Γρηγοριάδη, μια θαυμάσια μελέτη στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα σα λέω, αυτό που λέτε εσεί του κύριου Παπά. Δηλαδή είναι ένα κλάδο ιδιαίτερο για να κάνει ένα μηχανικό σήμερα εδώ του τροχού. Τέλο, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι. ναι. να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρομαι που επιβεβαιώνετε αυτό που σα λέω και εγώ επιβεβαιώνω εσά, αλλά παραμένει το μυστήριο και δεν ξέρω αν Βέβαια, δηλαδή κάποτε οποιοδήποτε μυστήριο με τι ανασκαφέ που συνεχίζονται με, με τυχαία ευρήματα με το ένα μετά άλλο. Αλλά δεν ξέρω αν εμεί θα προλάβουμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα, γιατί οι ανασκαφέ δεν γίνονται όποτε θέλουμε εμεί. Οι ανασκαφέ πάνε και χρόνια. Και τώρα με την οικονομική έτσι δυσκολία αργούν και ακόμα παραπάνω. Τέλο πάντων, λοιπόν, σα ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Χαίρετε. Ε, Καταρχήν, συγχαρητήρια για τα ενδιαφέροντά σα. Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Το δεύτερο σχετικά με το μηχανισμό των αντικυθύρων επειδή πρόσφατα πρόκειται να δημοσιεύσω ένα Α, βιβλίο. Μακάρι. Δεν είναι αστρολάβος. Είναι ένα όργανο αστρονομικό. Και δεύτερον, ο μηχανισμός των αντικυθύρων <κοί> δεν είναι μοναδικός. Ναι. Προφανώς δεν υπήρχε μαζική παραγωγή. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν ένας. Διότι για να κατασκευαστεί ένας τέτοιος μηχανισμός ήθελε τεράστιο χρόνο. Επομένως δεν ήταν εύκολο ο κάθε πλειοκτήτης να αποκτήσει ένα τέτοιο όργανο. Επιπλέον είναι γεγονός αποδεδειγμένο ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε με απλούστατα πράγματα οδοντοτούς τροχού, Βέβαια θέλει πάρα πολύ καλή γνώση της γεωμετρίας. Ούτως ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πού θα το χαράξουμε. Κάτι το οποίο δυστυχώς τα χρόνια μας το έχουμε παραλείψει. Αν σκεφτείτε ότι οι μαθητέ μα στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο, στι τελευταίε τάξει δεν διδάσκονται γεωμετρία και δυστερεομετρία. Ναι. Ίσως όμω διδάσκονται περισσότερο αυτοί που πάνε στα πολυτεχνία. Όχι, τι κανένα. Ίσως, δεν ξέρω. Η τρίτη, λυκείου, η τρίτη Λυκείου δεν διδάσκεται καθόλου γεωμετρία, ούτε εξετάζεται ναι. πλέον στι τελευταιε ταξει δεν διδασκονται γεωμετρια και διστερεομετρια ναι ισως ομω διδασκονται περισσοτερο αυτοι που πανε στα πολυτεχνια οχι τι κανενα ισως δεν ξερω η τριτη λυκειου η τριτη λυκειου δεν διδασκεται καθολου γεωμετρια ουτε εξεταζεται πλεον στι εισαγωγικε εξετασει Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ε, αυτό το, αυτό, αυτή η οδοντοτή τροχή ήταν ξύλινη ή μεταλλική. 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 Το μέταλλο, νομίζω, και παρακαλώ διορθώστε με γιατί γι' αυτό κάνουμε και την επικοινωνία. Το, 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 το μέταλλο, νομίζω, είναι πολύ δυσκολότερο του ξύλου. Ναι, να, αλλά είναι σταθερότερο. Να το κατεργαστούμε. Δηλαδή το δρομόμετρο του ήρωνα φαίνεται από τα αυτά ότι ήταν ξύλινο. Ο, ο αστρολάβο, ή όπως το λέτε εσείς, ο υπολογιστή τέλο πάντων, δεν το λέμε αστρολάβος, είναι ήταν μεταλλικό. Ήταν υπολογιστή. Ναι. ναι. Πείτε μου όμω κάτι. Το... Εγώ δεν είμαι του Πολυτεχνείου όπω καταλαβαίνετε, αλλά αν είναι αφελή η ερώτηση για εσά που τα ξέρετε, το σίδερο δεν είναι δυσκολότερο στην κατεργασία του, την τόσο λεπτή κατεργασία του. Είναι. Πώ πώς γινόταν λοιπόν στα αρχαία χρόνια, αν, αν λίγο το ψάξατε κι εσεί. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε. Αν το Αυτό... ξέρουμε θα το λέγαμε. Ναι. Αλλά είναι σταθερότερο. Ενώ το ξύλο φθύρεται πολύ ναι, πιο ναι, Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Ενώ το σίδερο δεν φθύρεται. Το σίδερο το μέταλλο καλύτερα να πούμε. Ναι, γιατί μπορεί να μην ήταν σίδερο, μπορεί να ήταν, ήταν πρόσμηξη. κράματα και λοιπά και λοιπά και ναι, λοιπά. Ναι, είχαν από τότε τα κράματα. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ότι είναι ένα θαυμάσιο επίτευγμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εκείνο το οποίο θα ήθελα επίση να προσθέσω για να μην σα απασχολώ Ο, περιθέρω, παρακαλώ, είναι ότι η αποκορύφωση τη τεχνολογία τη αρχαία ναι. έγινε στην Αλεξάνδρεια στο περίφημο μουσείο της Αλεξανδρίας. Mm -hmm. Και πάρα πολλά χάθηκαν με την καύση της βιβλιοθήκης. Ο Κτησίδιος και χίλιοι δυο άλλοι λαμπροί επιστήμονες είχαν βρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μερικά γνωρίζουμε. Όσο δεν για αυτό που είπατε στην συμπλοεία υπάρχει το αντίστοιχο το δρομόμετρο. Mm -hmm. Υπάρχει μάλλον, δεν είναι δρομόμετρο δεν το λέμε, το λέμε αχ, δεν θυμάμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο. Αν ανοίξει κανένα. Ε, το Βιτρούβιο ναι. θα βρει εκεί μέσα ακριβώ ναι, ναι. σαφέστατη περιγραφή. Περιγραφή, ακριβώ, ακριβώ. Ναι, ευχαριστώ. είστε αξιέπαινο και θαυμάζω τα βιβλία που έχετε, γιατί εγώ να σα πω, σα ζηλεύω. <laughs> ε, καλώ είναι <ήρθες>, σα, αλλά. <laughs> Τέλο πάντων. Εγώ να, να σας σα πω κάτι κλείνοντα. Όποτε πηγαίναμε, σα το είχα πει πέρσι αυτό, όποτε πηγαίναμε εκδρομή έξω, οπουδήποτε, στην Ευρώπη, στην, στο, στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, από, από εκεί, Πολλοί κόσμοι πήγαινε στα μαγαζιά, πήγαινε στο Αλχαλίλη, στο Παζάρι Ποδοπού, και εγώ πήγαινε στα Παλαιοπολία. Και έτσι σιγά σιγά, όχι βέβαια σε μια μέρα ή σε ένα ταξίδι, αλλά σιγά σιγά. Σε μερικέ δεκάδε χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ε, μάζεψα, συνέλεξα έναν αριθμό βιβλίων τέτοιων που δεν μπορεί πια κανεί να αμφισβητήσει αυτά που λέμε, όλοι μα τα λέμε, αλλά εδώ αποδεικνύονται τώρα. Αυτό είναι η διαφορά αυτή τη εκπομπή με τι άλλε. Όλοι λένε σωστά πράγματα και έτσι είναι, αλλά εδώ αποδεικνύονται την ίδια στιγμή. Λοιπόν. Ευχαριστώ για την Και Η βάση τη επιστήμη είναι ναι. να κάνει παραπομπή. Ακριβώ. Δεν είναι γιατί το λέω εγώ έτσι. Εγώ μπορώ να λέω ότι μου κατεβαίνει το κεφάλι. Βεβαίω. Καταρχά. Τέλο <laughs> πάντων. Λοιπόν. Κάποτε έκανα ένα. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Για τι παραπομπέ που λέτε. Κάποτε, προετών πολλών βέβαια, έκανα μια διδακτορική διατριβή. Ε, <laughs> βέβαια πέρασε, πέρασε με άριστα. Απλώ για να μην νομίζω ότι έγινε τίποτα άλλο. Αλλά ένα βιβλίο, αφού γράφτηκε το βιβλίο, γράφτηκαν τα περιεχόμενα, γράφτηκαν, 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 μου είχε ξεφύγει ένα βιβλίο, από τα 180 της Πάτων Παραπομπών, μου είχε ξεφύγει ένα βιβλίο. Το οποίο βιβλίο όμως ήταν ένα σύγγραμμα ενός καθηγητού, δεν ζει πια, ξέρετε εγώ καθηγητού του Αιμινής του Παραδέλη, Παραδέλης ήταν ο καθηγητής, και μου λέει, Πολύ καλά, όλα πολύ καλά. Αλλά κύριε Γουδουδά, παραλείψατε, δεν γράψατε ένα δικό μου βιβλίο. Λοιπόν, πώ δεν έγραψα, να το, το δικό σας. Όχι αυτό λέει. Ένα, είχε βγάλει λοιπόν ένα μικρό βιβλίο. Ενώ τα μεγάλα ήταν πιο φθάναμοι. Τέλο πάντων, είχε βγάλει ένα μικρό βιβλίο που η επιγραφή του ήταν Ραντιέ με Ισόπο. Αυτό είναι από τους θαλμού. Υπάρχει πράγματι ένα θαλμό. Ραντιέ με Ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και υπερχιώνα να Ο τίτλο του βιβλίου αυτού ήταν Ραντιέ με Ισόπο. Δεν πήγε εμένα το μυαλό μου ότι με τέτοιο τίτλο βιβλικό, με, με ψαλμού, ψαλμικό τίτλο κτλ. θα αφορούσε κάποιο αντικείμενο εξαιρετικά εξειδικευμένο στο οποίο έκανα εγώ τη διδακτορική διατριβή. Και τότε δεν ήταν τα κομπιούτερ σε αυτά. Δηλαδή προσθέτει ένα βιβλίο, του βάζει με στο κείμενο και όλο το κείμενο μόνο του φεύγει παρακάτω και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή είναι υπόθεση ενό λεπτού. Εκείνα τα χρόνια έπρεπε να πεταχτούν. Να πεταχτούν στην άκρη κατεβατά ολόκληρα βιβλιογραφία, να προσθεθεί με δακτυλογράφηση αυτό και να γραφτούν και όλα τα υπόλοιπα πίσω. Και αυτό, γι' αυτό θυμάμαι, και έχει δίκιο ο κύριο που είπε, το βασικό στι επιστημονικέ αυτέ είναι οι παραπομπέ. Αυτό ήταν λίγο υπερβολή, βέβαια. Βέβαια, ένα εξαιρετικό καθηγητή, τον θυμάμαι έτσι με παραδέλει, καθηγητή βαρμακολογία ήταν. Με αγάπη και θεό να τον αναπάψει, που είναι ο άνθρωπο. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή τι μπορεί να γίνει με ένα βιβλίο, γράφει τα 179, δεν καταλαβαίνει το 180 ότι ήταν κατάλληλο και κινδυνεύσει. Τέλο με λοιπόν, σα ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα, κύριε Ολογοθέτη. Χαίρετε. Ε, σχετικά με την κατασκευή των γραναζιών κτλ., υπάρχει και η μέθοδο τη εκχύσεως. Δηλαδή, τύκουμε το μέταλλο και το ε, εκχύουμε σε καλούπια. Λοιπόν, αφού βέβαια δεν θα βγει απόλυτα, αλλά με ειδικέ λίμε τα ψηλέ, χοντρέ, αναλόγω, του δίνουμε τη μορφή που θέλουμε. Αυτή είναι η ναι. μία έτσι, και μένα, όχι ότι το έχω διαβάσει πουθενά, κάνω κι εγώ μία υπόθεση. Όχι, έτσι. πολύ καλά κάνετε. Με μόνη διαφορά, εάν είναι διεκχύσεως όπως λέμε σε καλούπια, πρέπει τα καλούπια τώρα να είναι τεραστίας ακριβίας. Κοιτάξτε, τα καλούπια υπάρχουν οι ειδικές ύλες, η ειδική, ειδική άμμος, ειδικό χώμα θα λέγαμε, που, το οποίο, με το οποίο κάνουν και το οποίο είναι και ε, αντέχει και στη θερμοκρασία φυσικά, είναι πυρήμαχο, με το οποίο κάνουν σήμερα ακόμη, κάνουν καλούπια, όπως επί τα καλούπια των κινητήρων. Ναι. Όταν είχα πάει κάποτε στο εργοστάσιο κινητήρων κτλ, αυτά τα καλούπια, ε, όχι βέβαια ο Δαμίγος, ο οποίος είχε πρέσες ιδικές ε, από την Ευρώπη κτλ, ένα άλλο Βακαλόπουλο μου φαίνεται που έκανε και αυτό. Ο Δαμίγο, ακούστε, ο Δαμίγο έκανε του ηλεκτροκινητήρε. Ναι, και το... λεγόταν ο... Κιμ, Κάπα ή Ταμί. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς, αν θυμάστε τόσο ακριβώς, παλιά. Πώ, δεν το θυμάστε. Ναι, Είχαμε επισκεφτεί το εργοστάσιο. Εδώ και... στο, ασβεστό, στο, στο Ρέοκαστρο, ανεβαίνοντα αριστερά. Ρεόκατρο. Ναι, εκείνο όμω είχε ειδικέ πρέσε του σιδήρου. Ενώ είχα πάει σε ένα εργαστήριο ε, πιο, πιο, μικρό, το οποίο είχαν χωμάτινα καλούπια για να κάνουν τι ψύκτρε κτλ. Λοιπόν, υπήρχαν, ανέκαθεν από των χρόνων, έτσι ε, ε, ειδικιά, ειδικά πυρήμασμα ναι. υλικά που τα ξέρανε. Που κάναν τα καλούπια. Και ήταν εύκολα επάνω να κάνουν όλες τις διαστάσεις όλα με ακρίβεια. Όταν εξέχιαν το υλικό βέβαια, δεν έβγαιναν απόλυτα ακριβές, αλλά με ειδικές λίμες το φέρανε ακριβώς τις διαστάσεις που θέλανε. Και Πηδώνε, κυρίως ναι, ναι. χρησιμοποιούσαν ο ρίχαλκο, ο οποίος ο ρίχαλκος... Δεν διαβρώνεται εις βάθος όπως ο σίδηρος να εξαφανιστεί, όπως ο χαλκός και ο ριχαλκός ε, ε, δια, δημιουργούν ένα οξύδιο προστατευτικό. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, και ο, ο, ο υπολογιστής των αντικυθύρων, επειδή ήταν από ριχάλκινα υλικά, έμεινε στους αιώνες. Ο νόμος ήταν σίδηρους θα είχε διαλυθεί. Γιατί ο σίδερο δυστυχώ διαβρώνεται ει βάθο. Ενώ ο χαλκό και ο ρήχαλκο ναι. δημιουργούν ένα οξύδιο προστατευτικό το οποίο δεν το αφήνει ναι. να διαβρωθεί. Πιθανώ. Για να μην σα κουράσει. Ναι, πάρα ευχαριστώ. Πάρα. Όχι, ήταν πολύτιμα αυτά. Πιθανώ να είναι ναι. αυτή η εξήγηση. Ναι. Και γι' αυτό ίσω ο κύριο που τηλεφώνησε πριν πέντε λεπτά που μίλησε και για κράματα και για όχι μόνο σίδερο Δηλαδή, πιθανώ να είναι αυτή η εξήγηση. Και αν είναι αυτή η εξήγηση και υπήρχαν τέτοιου είδου δηλαδή ε, μήτρε, α πούμε, στι οποίε βάζανε αυτά τα για να γίνει το σχήμα αυτό, ίσω γι' αυτό κατεστράφησαν κιόλα. Διότι δεν μπορούσαν να αντέξει αν είναι αυτό. Ε, εν πάση όμως περιπτώσει. Ε, όσο και αν είναι, γι' αυτό με προσοχή ακούμε αυτό που λέτε και εσεί ακούτε με προσοχή αυτά που λέω εγώ, αλλά δεν να είναι, δεν πάβουν να είναι υποθέσει. Δεν πάβουν να είναι υποθέσει. Δηλαδή, μέχρι ότου βρεθεί κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο κατανοητό στη λειτουργία του, αυτά είναι υποθέσει. Λοιπόν, κάπου εδώ οδεύοντας προς το τέλος, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, ε, να πούμε το εξής. Σε αυτές τις δύο εκπομπέ, τις οποίες δεν θα συνεχίσουμε, γιατί σας είπα είναι ατέλειωτο το θέμα και επειδή σοβούν τόσα άλλα γύρω-γύρω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σκέφτομαι να κάνουμε καμιά εκπομπή πια να είμαστε σε μια επαφή, να δείτε ακριβώ τι συμβαίνει με αυτέ τι ιστορίε. Ξέρω εγώ ότι τέλο πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε, θα το πληροφορηθείτε. Αλλά επειδή αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, μένα, αλλά ατελείωτα, θα σταματήσουμε εδώ. Σας θυμίζω ότι αυτές οι δύο εκπομπές άρχισαν με αφορμή, θα θυμάστε ίσως την προηγούμενη φορά, με αφορμή του αγιασμού των υδάτων, τα, τα θεοφάνια δηλαδή, και σας είχα πει τότε, ότι και τα χρόνια με τη μικρή τεχνολογία και χρόνια ολόκληρα μετά, στα οποία άλλη ώρα θα επεκταθούμε, είχε τεράστια σημασία η πίστη των ανθρώπων στο, στο, στον αγιασμό των υδάτων και με ευκαιρία αυτό σκέφτηκα να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ πολύ παλιά ναυτιλία, είπαμε αρκετά πράγματα για την παλιά ναυτιλία και εστιάσαμε στη δεύτερη εκπομπή τη σημερινή στα όργανα ναυτιλία. Βεβαίω, ενώ είπαμε πολλά, αποδείξαμε πολλά, ξεκαθαρίσαμε άλλα, μείναμε πέραν των υποθέσεων που ήταν τόσο πολύτιμε που κάνατε και φαίνεται να είστε και μηχανικοί και τεχνικοί, μείναμε με την απορία που δεν απαντήθηκε. Πού πήγε, πού χάθηκε αυτή η τεχνολογία, είτε όπω είπε ο κύριο, ο προ τεχνολογία. Δεν μπορέσαμε να το απαντήσουμε και δεν προσθέτω κάθε, κάθε, εκπομπή, δεν είναι υποχρεωτικό να, να λέει από το μυαλό τη πράγματα. Είπαμε πάρα πολλά, αλλά αυτό έμεινε αναπάντητο. Ελπίζω, ελπίζω, κάποια στιγμή με την πρόοδο των ερευνών αυτών να είμαστε θέση να το ανακαλύψουμε και αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση, όλα αυτά που λέμε, τουλάχιστον για τον ομιλούντα, δεν ξέρω άλλοι με τι νόημα τα λένε και, και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Δεν είναι ένα είδο ε, Σοβινισμού, ένα είδος πατρίδο, ξέρω εγώ τι, καπηλεία και τέτοια. Απλώς είναι παράθεση συγκεκριμένων γεγονότων. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Μην γίνει δηλαδή καμιά παρεξήγηση ότι τα ε, κάνουμε όλα αυτά για να δείξουμε ότι μόνο οι αρχαίοι Έλληνε ήταν και μόνο και μόνο και μόνο. Απλώ εστιάσαμε σε αυτό το πράγμα με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Θα έλεγα τέσσερα-τρία-τέσσερα λεπτά. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα. <coughs> Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τις δύο αυτές εκπομπές, ιδίως αυτή τη δεύτερη που ήταν και τεχνική εκπομπή δηλαδή και λίγο ίσως δυσκολότερη από τις άλλες, αλλά φαντάζομαι ότι γίνανε αντιληπτά όλα. Έγινε αντιληπτό και το πείραμα του Ερατοσθέν. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Σταματούμε εδώ πέρα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Δευτέρα. Το θέμα θα το, θα το πληροφορηθείτε εν από το σταθμό. Και επειδή του παρόντος, καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρωμα.